Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Άιντε καλημέρες, έλα ρουματζάδες έβαλα. Δεν θες τέτοια καλοκαιρινά, δροσερά τραγούδια. Αυτό τι είναι τώρα, καλημέρα, τι είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι τραγούδι καλοκαιρινό, δροσερό, ηλιοβασιλέματος. Να κλείνει συμφωνίες, δίλια, να τα ακούς αυτό και να φτιάχνεσαι. Αυτό είναι χοροδία του Δελασάλ με το ξύδι. Αυτό είναι νοένα, ρε φίλε. Νοένα, το πήρα από το ζου κατευθείαν, το έφερα εδώ πέρα. Νοένα σε. Έτσι παίρνει ο ζου πρωτάθλημα. Να, με αυτά. Να θες ακούσεις. Άκου λίγο, άκου λίγο. Για βάλε. Να, ρωματζάδες. Λαλαλά, δώσε εδώ. Να, τέτοια δεν θες. Αφού είσαι ρομαντικό αγόρι κατά βάθος. Α, πολύ, πολύ. Πώς θες, αλλιοβασιλέματα σε έβλεπα. Εκεί τα έκλεινε συμφωνίες, ντύλια, αλλιοβασιλέματα, κουαντρό. Τα άμαθες, Τα άμαθα. Κι άκουγες τέτοια τραγούδια. Κοίτα να δεις. Ναι. Έχω ένα φίλο στη Γερμανία. Ποιον? Το Μασόνο. Ο Μασόνος. Τι είναι όνομα και πράγμα αυτός Μασόνος. Παρατσούκλου, τον έχω βγάλει εγώ. Ναι. Παπουτσόγλου λέγει. Παπουτσόγλου. Ναι, Γιώργος. Καλημέρα, ρε Παπουτσόμενε, Παπουτσόγλου. Ναι. Σπούδασε βιολόγος. Ωραίος. Και ζει μόνιμα στην Γερμανία, αλλά έχει εδώ την έδρα του. Δηλαδή πάει έρχεται. Ναι. Τώρα στα 50 έκανε παιδί, συμμαθητή. Α, φρεσκαδούρα. Φρεσκαδούρα. Μπράβο, ναι. Να του ζήσει πάλι. Πυροβόλησε τα τελευταία βόλια. Ναι, ό,τι σκάγια μπήκε μέσα, έγραψε τώρα, ναι. Και ο μεγάλος Τερεπέογλου. Όχι, ρε Τερε. Τι είπε χθες. Όλη τη ηθοποιία τη Χαλκιδική είπε. Έχω ραντεβού, λέω, ναι. Επαγγελματικό του λέω. Ναι. Με τον Κρήτονα και να κλείσω μια δουλειά. Να μας το γνωρίσει τον Κρήτονα. Λοιπόν. Να μας το γνωρίσει τον Κρήτονα. Ο Κρήτονας είναι ραπτοπουλικός. Α, ναι, μόνο. Ξεραίλα, τίποτα, κουμπαράκι, τίποτα. Εδώ και 12 χρόνια δίνει η χορηγία σε ραπτόπουλο. Μόνο. Σε τίνε που πάνω μέχρι κάτω. Τι πράγμα είναι αυτό. Και τα κλείνουμε μια νέα συμφωνία. Και έχουμε ένα φίλο που έχει ένα ξενοδοχείο έτσι λίγο περίεργο. Α, δεν πήγες στο Βαρδάκι. Όχι, ρε. Προχθές πήγα. Προχθές και παραπροχθές. Δυο σερί πήγες. Ναι, πήγα σερί. Α, μπράβο, τα λες. Έχει ξενοδοχείο ένα περίεργο, ωραίο και βλέπει μπροστά θάλασσα και τέτοια. Και τα τσούζατε με το. Λέει, να δούμε το μάτς εκεί, τον Ολυμπιακό. Ναι. Πάω εγώ, δεν ήξερα ότι το μάτς το είχε η Νόβα. Αλλά. Αυτός ακούει η Νόβα. Όλοι οι μαγαζάτορες ακούνε Νόβα και δεν τη βάζουμε. Πλέον τελείωσε. Τελείωσε η Νόβα. Πήρα ένα τηλέφωνο, ξαναπαίρνω και σε μένα. Λέω, παιδιά, δεν έχετε πάω. Τι να σα κάνω. Δεν τιμιδέζουν την Νόβα. Πάμε εκεί που λες. Έρχεται και ο Κρήτονας να πούμε με έναν συνεργάτη του
Τυχαίνει ο συνεργάτης του να είναι εξάδελφος με τον Μασόνα, έχουν να βρεθούν 10 χρόνια, αγκαλιές, δουλειά κτλ. Ωραία μπάλα είδατε. Και έχει ένα ηλιοβασίλεμα. Δεν είχε μπάλα. Α, ηλιοβασίλεμα βλέπατε. Ένα, γι' αυτό σε έβαλα. Πρόσεχε. Μου λέει ένα Ραπτόπουλε, λέει, σε βλέπω βγαίνει φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα. Λέω, με ποιον βγαίνω όμως, λέω. Με ποιον. Με το χορηγό μου. Γιατί έκλεισα δουλειά. Να δει, ρε φίλε, να είσαι με κανένα κομμενάκι παλιά, δεν θα γούσταρες τώρα. Είναι παλιά, καλά, τώρα τα λεφτά. Σε κάνω και νιώθεις καλή σαν χορηγό. Ξέρεις τι είναι να κλείνεις. Να κλείνεις χορηγία ετήσια. Με φόντα αυτό το φοβερό. Άρα είσαι ρομαντικός κι εσύ. Βέβαια, με τα λεφτά. Τι πράγμα είσαι, ρε. Φοβερό ηλιοβασίλεμα. Τι παγάσα είσαι. Λέω, παιδιά, πρέπει να βγούμε, λέω, φωτογραφία. Ρομαντζάδα. Με φόντα το ηλιοβασίλεμα για γούρι να βγούμε. Έπαιζε τέτοια τραγούδια από κάτω. Έπαιζε τέτοια βρωμοτράγουδα καλοκαιριάτικα. Ναι. Άρα Ολυμπιακό δεν είδε. Όχι, ρε και φίλε. Τι θες να κάνεις εδώ, ρε. Άκουρε, φίλε. Έκλεισα, τι θες να έκλεισε. Έκλεισα δουλειά, ρε φίλε. Α, καλοκαίρι. Εγώ άδεια δεν θα πάρω. Τέλη Αυγούστου θα φύγω μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα πα Σαντορίνα, να δει το ηφαίστειο. Κάνω εγώ διακοπές τώρα. Σωστός. Ενδιάμεσα. Εσωτερικές. Μην αγχώρεσαι, κουμπαράκι μου, εδώ ο Κούλτα είδε όλα χαρτί καλά. Λέω Τερεπέγλου. Μια τέτοια συμφωνία λέει. Ναι. Δεν πρέπει παρά να έρθει. Ο Τερεπέγλου πώς βρέθηκε. Φίλο, ναι. Συμπαθητή με τον Μασόνο, θα πάμε. Α, πήγαμε στο συμπαθητού μα το εστιατόριο ξενοδοχείο. Ναι. Φάτσα η θάλασσα. Είχε πολλέ μπύρε ο φίλο εκεί στο ψυγείο. Ήπιε. Πόσο ήπιε. Ήπιε 6 κιλά μπύρα. 6 κιλά μπύρα ήπιε. Δηλαδή 12 μισά λίτρα ο Τερεπέγου. Για να γιορτάσει τη δική μου. Την φαντάζει, φαντάζει να κλείνει αυτό στην χορηγία. 12 λίτρα. Αυτό τραγούδι πάει τουαλέτα θα είναι συνδεδεμένο όλη μέρα σήμερα. Θα πιει μου λέει, έκλεισε δουλειά. Τι είπε, κοντρό. Πιες μια μπύρα να δεις, λέει, τα ορολογικά σου, τι καλά που σε είπε, λέει, ο Φίστας. Αλλά! Ποιες είναι μπύρες, ο Φίστας, αλλά, λέει. Αλλά. Ο Φίστας, λέει, χαζός, είναι ορολόγος, είναι από τους καλύτερους. Ναι. Λέω, εντάξει, να πιω, αφού είπε ο Φίστας, πίνω μια εγώ μισόλιτρη. Ναι. Με δύο και δύο κουαντρό, να πούμε, με... Δύο επιστρέφω. Δύο. Α, δύο κουαντρό. Και έψαχνα την πόρτα, ναι, του σπιτιού. Πρόσκει, λέει, τα χέρια μην σπάσει κανένα μικρόφωνο. Έψαχνα την πόρτα του σπιτιού. Και λέω, είσαι μόνος, δεν πατάς αυτό το διάστημα. Λέω, θα δω τον Ολυμπιακό σε κονσέρβα. Ναι. Με πήρε κάτι ύπνη. Ροχαλιτά. Ροχάλιτα. Χαρχούρ. Τέσσερα διαμερίσματα. Θα στα πω εγώ. Πες τα μου εσύ, Ρίγκο. Θα στα πω, κουμπαράκι. Πες τα μου, γιατί εχθές έκανα δουλειά εγώ. Καλά, εξηγήθηκες. Εγώ μαζί σου. Όταν έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά. Εντάξει, δουλειά είναι και το άλλο, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ συνεργάτες. Να κλείνεις δουλειά με φόντα αυτό το ηλιοβασίλεμα στην επανομή, νομίζω ότι έπιασε φωτιά και παίρνω τηλέφωνο την προσβεστική. Αλλά. Και τώρα θα φύγει ο άλλος. Ποιος? Ο γενικά, λέω. Α, ο γενικά. Να πάει να δει, λέει, ηλιοβασίλεμα στη Βρώμο Σαντορίνη, ρε. Πρέπει να παλεύετε τώρα άμα η Σαντορίνη. Αν κλείσει όμως, ρε μπαγάς, αυτή τη συμφωνία στη Σαντορίνη θα έχει άλλη αξία. Ναι. Να κλείσει, θα την πλήρωνε παραπάνω. Θα πει, όπα. Ναι, ναι, ναι. Το ηλιοβασίλεμα εδώ πληρώνεται κιόλας, φιλαράκι. Ανέβασε λίγο το κασέ. Την έκλεισε στην επανομή εδώ που το έκλεισε. Κάθε συμφωνία που κλείνω θα την πηγαίνω εκεί. Θα την πηγαίνει εκεί. Για να έχει. Εντάξει, εντάξει, ναι, είναι σημαντική αξία. Λοιπόν. Εκεί καλά είναι. Καλά ήταν, μια χαρά. Σε βλέπω χαρούμενο και αυτό είναι. Okay. Όχι, είμαι χαλαρός. Χαλαρός. Τις λίγες φορές που θα με βρεις. Χαλαρός, χαλαρό δεν πρέπει να είναι, ναι, ο Ολυμπιακός, ναι, εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού. Βλέπαμε. Μπαίναμε μέσα και. Βλέπατε στο ίντερνετ. Λέει τίποτα. Καλύτερα, λέει ο Κρήτων που δεν το είδαμε το μάτς, να πούμε. Ναι. Κακός ήταν ο Ολυμπιακός. Φάση, λέει, δεν έχει γίνει. Καμία τελική συναισθία. Ανέτοιμος ήταν ο Ολυμπιακός. Τραυματίστηκε, μου λέει ο Αβραμ. Στο 15 λεπτό. Μπήκε μέσα ο Μπα που δεν είχε παίξει ευρωπαϊκό μάτς. Τι έπαθε από τα στοιχήματα που έπαιξε. Τα δάχτυλά του πιαστήκανε. Ή στο πόδι. Στις πάσεις, λέει, στους μυς, κάτι έπαθε. Άμα είσαι 35 χρονών και παίζεις σε υψηλό επίπεδο. Ναι, ναι. Και δεν είσαι καλός αθλητής. Έχεις στις πάσεις θα έχεις. Λοιπόν, να το δούμε λίγο το μάτς και εσύ από την εμπειρία θα καταλάβεις τι έχει. Εσύ ό,τι μου πεις, Νίκο. Όχι, όχι, το είδα εγώ θα σ' ακούσω. Το ρούφιξε για να δώσω καταλάβεις. Επειδή ο Πάοκ έκανε πλάκα στην άθλητη εκείνη την ώρα. Έβλεπα μόνο Ολυμπιακό και τον Πάοκ δίπλα του χάζευμα. Είδα τα γκολ του Πάοκ. Θα πάμε στον Πάοκ. Να ξεκινήσω από Ολυμπιακό. Φύγατε χώρο και φύγατε σαν βολίδες. Έτσι θα παίζω Πάοκ φέτος. Βολίδα θα είμαι. Βολίδα θα είμαι. Με αυτού του παίχτε που διαθέτω. Ναι, με, ναι, τον Καντουρί Οχτάρι, ναι, να κρατάει μπάλα, να μεταβιβάσει σωστά. Με Πέλκα να φεύγει σαΐτα. Να ανεβαίνουν τα εξτρέμου. Πώς το γράψατε σήμερα το σύστημα του Πάοκ? Δεν είδα. Α, γιατί δεν φέρνουν νωρίς εφημερίδες. Πέρσι ήταν 4. Δεν φέρνουν νωρίς εφημερίδες. Λοιπόν, να πάρουμε Ολυμπιακό πρώτα. Είχε επίσημο μάτς. Έμαθα, ναι, ότι το μεγάλο αφεντικό. Ποιο, το δικό μας? Ναι. Τζανπαύλο. Ναι. Έκανε μια συμφωνία. Deal. Πολύ καλή. Όπα. Και θα τη γράψει. Ποιος? Στα παπούτσια του που φοράει 49 νούμερο. Τα Άργος και βρήκε, ναι, δουλειά. Ναι. Αφού να σπάσει το μονοπόλιο. Τζαπαύλο είσαι, ρε φίλε. Τζαπαύλο, Αντρώνη. Και μέσα στο κατακαλό καιρό, λέει, το αφεντικό. Γλίγορος. Πήγε γρήγοράδα, έκανε. Γλίγορος. Οπότε σαν το τρανζίσιο του Πάου. Δεν ξέρω αν είναι επίσημη πληροφορία. Εγώ την έμαθα κουτσοπολίτη και χθε εκεί στην Αγία Τριάδα. Στο Κουαντρό. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Τάμαθα, λέει. Κοίτα να δει πώ θα μαθαίνει εκεί γρήγορα. Ναι, ναι, τάμαθα. Πάμε λίγο προ τον Ολυμπιακό να του σχολιάσουμε και πάμε μετά στον Πάου. Θέλω να μου πει τον Ολυμπιακό. Μάλλον πρώτα πάμε στον
στο αμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Σεμέδο εξαιρετικός. Εδώ πρέπει αναθεωρούμε. Ναι, αναθεωρούμε. Ξέρει μπαλίτσα ο άνθρωπος. Καλός ψηλά, καλός χαμηλά. Έμπειρος, καλός ψηλά, καλός χαμηλά. Χάσει και κανένα δύο κιλάκια. Ποιος μπήκε μετά στην θέση του Αβραμ? Μπήκε ο Μπα. Πόσο χιλιόμετρο. Ο Μπα τι είναι αυτό? Αυτός είναι και καλά ο αντισυσέ, γιατί το Σισέ ψάχνουν τον πουλί σου, γιατί βλέπει. Μαύρος. Μαύρος, κατά μαύρος κολατσού. Μαύρος για τη νύχτα. Με δυο μαύρους έπαιζε σέντερ μπακ. Με δυο μαύρους σέντερ μπακ. Ανερείς για τους μαύρους τώρα. Εντάξει, άμα είναι καλή, ψηλά νερό, αφού σε μέδο. Οπότε σε μια Αφρική ολόκληρη θα βρει και τρει-τέσσερι. Θα βρει. Μαύρο είναι μυαλό και γρήγορο, ναι. Και εγώ έχω ψηλό μαύρο με λαμψούλι. Ποιο στόπερ, το Βαρέλα. Τι μαύρο με λαμψούλι, κατά μαύρο είναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο μαύρο. Αφού άλλο είναι μαύρο μαυρίλα. Ο κατασκευαστή των Κάμελ θα το κάνει πρωτοσέλιδο. Πρωτοσέλιδο, εντάξει. Παίζει λοιπόν αναγκαστικά με μπα και με σε μέδο. Και έχει στα μπακ τον φίλο σου, τον Ομάρ, ο οποίος είναι σταθερή αξία, okay, είναι καλό. Έμαθα, έκανε μια εξυπνάδα, έβαλε πιο αμυντικό γενή στο αριστερό μπακ. Και έβαλε το Τσιμίκα. Το Τσιμίκα, τι το Κούτρι. Καλή ήθε η κίνηση αυτή. Εξαιρετική κίνηση. Όχι καλή, γιατί ο Κούτρι θα είχε φάει γκολ. Αλλά έξω μου είπε το εξή. Ναι. Τι μου είπε για του μπακ του Ολυμπιακού, του αριστερού? Και όχι. Οι δύο κάνουν έναν πολύ καλό παίχτη. Και οι δύο. Δηλαδή τι εννοεί με αυτό? Ο ένα ανασταλτικά, άλλο επιθετικά. Δηλαδή τον Κούτρι τον έχει για επιθετικά. Πολύ καλό επιθετικά. Δεν θα τον αδικεί στον άνθρωπο. Τρύπα όμω πίσω. Τρύπα πίσω, κοντό, αδύναμο. Ο άλλο δεν κάνει πολλά πράγματα μπροστά. Πίσω όμω ήταν και χθε μαχητή. Ήταν πολύ καλό. Μήπω δεν πήρε εντολέ να βγει μπροστά ο Τσιμίκα? Είχε τον δύσκολο και τον Άγκο ένα μαυρούκο, ο οποίο είναι πολύ καλό τακτικά. Μήπως δεν πήρε κούρσες ο Τσιμίκας? Έκανε όσες μπορούσε, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε λίγα πράγματα. Ναι. Γενικώς φάνηκε ότι είναι ανέτοιμος ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν έκανε τελική στο παιχνίδι. Ναι. Ήταν πολύ κακός όταν έβγαινε στο transition. Την κατοχή ποιος την είχε, η άλλη? Η κατοχή είχε η άλλη. Είχε ο Ολυμπιακός ανούσια κατοχή. Δηλαδή στο τέλος είχε 55-45 Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά στο παιχνίδι δεν φάνηκε αυτό ποτέ. Γιατί δεν φάνηκε η θετική κατοχή, δεν φάνηκε. Ποτέ. Δεν ήταν ουσιαστική ανούσια κατοχή. Ανούσια κατοχή. Ο Αντιφορτούρης πώς πήγε? Δεν υπάρχει Αντιφορτούρης. Αυτό να του πει στου γάβρου τώρα, γιατί εγώ ήμουνα δεν στο ίδιο βασίλεμα. Ναι. Εμείς τα λέμε όλα εδώ πέρα για όλες τις ομάδες. Θα πάμε και στον Πάγκο. Σ' άρεσε ο Μαύρος. Ο Σεμέδο πάρα πολύ μου άρεσε. Αλλά δεν βρήκε άκρη με τον Αντιφορτούνη και εν όψη μου είπε έξω Καραϊσκάκη, έχει μεγάλο προβληματισμό για τον Αντιφορτούνη στο παραγωγικό παιχνίδι. 100%. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει μπάλα από τα πόδια. Και πρέπει να βάλει για μένα δύο γκολ στο Καραϊσκάκη. Γιατί όχι ένα. Θα φάει ένα. Θα φάει ένα γκολ. Θα φάει ένα γκολ, γιατί χθες υπήρχε το εξής οξύμορο και για την Πλιζέν και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε μισή άμυνα εκτός, γιατί ο Μεριά θα είναι ο βασικός του. Και οι άλλοι. Και οι άλλοι είχαν και τους τέσσερις. Και δεν μπήκε γκολ. Δεν μπήκε γκολ. Και τους τέσσερις. Δηλαδή φαντάζομαι τον πάγκο με τους τέσσερις. Που σημαίνει καμιά φορά στο στοίχημα, ναι, όταν μας λείπουν σοβαρή αμυντική, δεν παίρνουμε ρίσκα τα οποία μας δίνουν. Έτσι, άναγκα. Την αδυναμία δηλαδή την κλείνουμε με το τακτικό. Άναγκα. Με το τακτικό κομμάτι. Τα μπακάκια του Φλιζέν δεν ανέβηκαν ποτέ. Ναι. Κρατούσα, γιατί σου λέει κρατάμε το 0, αυτό μας ενδιαφέρει. Ένα γκολ αν βρούμε θα. Ποιος πρέπει αύριο να το κάνει αυτό που έκανε η Φλιζέν? Όχι, όχι, όχι. Εκεί αφαγωθεί. Ποιος πρέπει να το κάνει αυτό? Έχει φαγωθεί. Λοιπόν, καλύτερο του Ολυμπιακού σε μέδο. Εξαιρετικό θεματοφύλακα ο Σάτα, έχουμε πει. Έτσι, πολύ καλό. Μαζί με Πασχαλάκη είναι η καλύτερη. Ναι. Καλό και Μπουχαλάκης. Αν δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσουμε. Μεγάλωσε ταχύτητες και τα λοιπά. Πολύ καλό. Στα χάρη ξεχώρισε. Μου στείλαν πέντε μηνύματα. Ναι, για πες. Πέντε διαφορετικοί τύποι. Ναι. Δεν είναι Ολυμπιακοί. Και μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Μπαχαλάκη. Ναι, Μπουχαλάκης. Τον Μπουχαλάκη. Πολύ καλό. Και μου είπαν ότι βελτίωσε ταχύτητα. Ναι. Έκρηξη και τα λοιπά. Ισχύει. Έμαθα ότι τον περιέλαβε ο Αλέφαντος ιδιαίτερα. Ο Αλέφαντος. Με κάτι ειδικού του γυμναστέ. Και τον περιέλαβε γιατί του λέει εσύ δεν παίξει μπάλα, δεν βελτιώσει τι ταχύτητέ σου, να πούμε. Αυτό που δεν έκανε ο φίλος μας, ποιος, τον ΠΑΟΚ, ο Χατζη Ισαΐας. Ο οποίος Χατζη Ισαΐας, τώρα μια που μου δίνεις ασίς, φεύγει πάει Τουρκία. Ναι. Τον ήθελε διακαώς η Ρίζε Σπορ. Διακαώς. Να πάνε τα παιδιά που δεν μπορούν εδώ να παίξουν βασικοί, όπως είναι ο Κίτσου Χατζη Ισαΐας. Ο Κίτσου έκλουσε Καρακουτσού, ναι, να πάρουν τα λεφτά από αλλού. Ο Χατζη Ισαΐας φέρνει στον ΠΑΟΚ μισό χαρτί, μισό εκατομμύριο. Δεν με νοιάζει, ρε, αυτός τι παίρνει. Ναι. Αυτός θα πάρει ηγεμονικό συμβόλαιο. 600. 2 εκατομμύρια για 3 χρόνια. 3-6-18. 633. Σώθηκε το παιδί. Μιλάμε τώρα για τρομερό συμβόλαιο. Σώθηκε έτσι το παιδί. Στη Ρίζα Σπόρο που θυμάσαι ποιο άλλο είχε πάει από τον ΠΑΟΚ. Έχει ανοίξει ο ΠΑΟΚ διάβλο επικοινωνία. Ένας ξένος δεν ήταν. Ο φίλος μας, τον είχαμε βρει και μαζί, θυμάσαι. Ναι. Τον Ιτάνς. Ο Ιτάνς. Δεν θυμάσαι, τον είχαμε βρει πάνω στο πανόρμα, είχαμε πάει και καφεδάκι. Ναι. Ο Ιτάνς είχε πάει προφορά, ξέρει κι άλλο. Επιδόνη τότε είχαμε πάει σωστά, για καφεδάκι. Σωστά, σωστά. Ο Μπελελής για ανοίξει. Ο Μπελελής, άμπρα, ο Μπελελής. Εστιατόρια πάνω, ναι. Άναγια. Το πήγε κάτω τώρα. Πάει και ο Χατζη Ισαΐας. Για να κλείσω. Ο Χατζη Ισαΐας να του δώσω χαιρετίσματα. Δώσω ένα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί φοβερό, ένα παιδί ηθικό, ένα παιδί με προσόντα. Ένα παιδί με πολύ καλές τοποθετήσεις, ψηλά πολύ καλό, το οποίο την αδυναμία του, τη μοναδική αδυναμία του, δεν τη βελτίωσε σε ατομικό επίπεδο. Δεν αύξησε τις εκρηκτικές του καταστάσεις. Δηλαδή,
θα πλήρωνα εγώ από τη τσέπη μου ένα γυμναστή ειδικό. Τα πρώτα τρία μέτρα. Δηλαδή υπάρχουν καμιά πενταριά ασκήσεις διαφορετικές για να βελτιώσεις την έκρηξη. Ναι. Στα λίγα μέτρα. Έχει 50 διαφορετικές ασκήσεις. Δηλαδή έχει ποικιλία για να μην βαριέσαι. Ήταν και άτχος, μωρέ. Πέτυχε πάνω στο δίδυμο το καλύτερο όλων των εποχών του πάγου στα στόπερ. Του παίρνει και δημόσια. Είχε καλύτερο πάγου του παίρνει, όχι. Του παίρνει και δημόσια σχέση το Μιχάη από τον Πανατολικό. Ο οποίος όμως είναι και δημόσια σχέση, αλλά και μεταγραφή. Κάτσε μισό λεπτό. Ναι, είναι και δηλαδή μεταγραφή. Τώρα στο crash test, ρε Νίκο. Δηλαδή, αν το βάλουμε τώρα χωρίς να έχουμε φυγή. Αυτή τη στιγμή. Ποιος προηγείται, ο Μιχάη ή ο Χατζησαΐας. Προηγείται αυτή τη στιγμή προηγείται ο Χατζησαΐας, ναι, γιατί έχει κάνει τρεις σεζόν με τον Ατρόμητο Κουκλό. Καλές, ναι. Πολύ καλός. Ναι. Έχει αυτό το μείον, ρε παιδί μου. Ο άλλος είναι ακόμα σαν Σπάργανα, ναι, τώρα γεννιέται. Αλλά έχει πολύ καλό potential. Πάντως αυτό που έκανε ο Μπουχαλάκης δεν το είδα, μου το είπαν, γιατί μιλάω ψέματα. Το λέω εγώ τώρα, αφού ξέρεις ότι τα συζητάμε μαζί. Δεν το κάνει ο Χατζησαΐας. Αυτά τα κορμιά τα οποία είναι λίγο βαριά, δυνατά, όπως είναι αυτό του καινούριου του χαφ του ΠΑΟΚ. Ο εσύ τι, κάτσε να τελειώσει, γιατί έχει πει καλά λόγια για τρεις παίχτες, οι δύο δεν ήρθαν ακόμα. Δεν κλείσανε. Κουαντράο, γεια σας, μένει Πόρτο, θέλει να πάει στην Πόρτο και δεν θέλει να φύγει η γυναίκα του. Ναι. Μπορεί και να μας χρησιμοποιήσει αυτό. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μας έπαιξε. Δεν είναι τυχαίο ότι για αυτούς που λέω πολύ καλά λόγια, κάτι γίνεται και δεν τυχαίνει να έρθουν. Ο Μπράνταριτς δεν έχει έρθει, τώρα για τον Εσίτη περιμένουμε λογικά σήμερα να είναι η μέρα που θα τελειώσει το θέμα. Ο Εσίτης είναι από τους χαφ, όταν μια ομάδα σκοράρει εύκολα σαν τον ΠΑΟΚ με πολλούς παίκτες και έχει ένα πρόβλημα στο transition ή στο κομμάτι του εξαριού, παίρνω ένα παίκτη, γιατί κοροϊδεύουμε μερικοί. Αν δεν έχει γκολ, αν δεν έχει assist, αν δεν έχει τίποτα. Λέω, πολύ λογικά το λέτε. Αν είναι μεγάλος κόφτης, είναι ένας μαύρος σιώπης ψηλός. Τώρα που είπες μαύρος σιώπης. Μαύρος σιώπης. Κουλ, πότε θα έρθει ο Βράχος. Κρίμα, λέει, που έφυγε ο Σιώπης, θα είχαμε Δαβίδ και Γολιάθ στο κέντρο του Γιάννη. Ποιος είναι ο Βράχος. Ο Εσίτη, έτσι τον αποκαλούν. Βράχος είναι αυτό. Είναι 90 γεμάτο μυϊκή μάζα το παλικάρι. Δηλαδή, άμα τρακάρεις, λέει, μαζί του, κάηκες. Τρεις πέφτουν πάνω του για να το ρίξουν. Μακάρι σήμερα να τελειώσει αυτό το θέμα και μια που με πήγες από τον ΠΑΟΚ, φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι λέει για τα στατιστικά. Κοίταξε, δεν με ενδιαφέρουν τα στατιστικά. Μηδέν γκολ, μηδέν ασίστ. Σε μια ομάδα δεν είναι το ιδανικό για ένα χαφ να έχει αυτά τα δεδομένα. Αλλά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει τέτοιον, αλλά έχει παίκτες και από την άμυνα ακόμα και από την πίσω γραμμή. Που σκοράρουν, δεν μας πειράζει καθόλου. Το συγχωρείς. Απλά τι του λες. Του δίνεις το ρόλο του. Του λες, κοίταξε μαύρε γλυκέ μου. Φά τους όλους, γλυκέ μου. Φά τους, αγάπη μου γλυκιά, αλλά κοίταξε, μόλις πάρεις την μπάλα, στον πιο κοντινό σου παίκτη. Καντουρί. Θα τη δώσεις. Καντουρί, θα είναι. Καντουρί, καντουρί. Ο μπακ που ανέβει είναι, και επειδή ο μπακ μπορεί να δώσει καμιά παράλληλη πάσα στραβή, παίξει την μακριά την μπάλα ή δώσει την στα 5 μέτρα. Καντουρί. Οπότε. Καντουρί, επιμένω. Κοίτα με τον Καντουρί, μην παίρνει πολύ θάρρος. Καντουρί, επιμένω, είναι το κλειδί του φετινού ΠΑΟΚ. Μην παίρνει πολύ θάρρος. Τι ωραία ανοίγει την ομάδα στο transition, σαν μετάλλια. Θες τα καλώς κομίσεις για να τα λέμε αυτά, για να μην ξεφωνίζουμε μόνο. Κομίσεις, κοίταξε, τον είδαμε κάποια μάτς. Δεν βγάλαμε το συμπέρασμα ότι ο παίκτης είναι κακός. Ακριβώς. Αλλά δεν βγάλαμε και συμπέρασμα ότι κάνει και διαφορά. Ναι, δεν κάνει διαφορά. Να το δούμε. Χθες ήταν καλός για να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος, το ξαναλέμε, θα έχει ζώρι σε μάτς τα οποία, ας πούμε, λες εσύ ότι, ας πούμε, προηγείς 1-0 του Ολυμπιακού, λέμε. Ναι. Και θέλει 12 λεπτά να λήξει το μάτς. Ναι. Πετάς τρίτο χαφ, το Μίσιτς, μαζί με τον Καντουρί και το Μαύρο. Το πετάς. Πετάς και 5 λεπτά ένα τρίτο στόπερ και παίρνεις το μάτς. Βρε, άμα θες, πετάς και τον Κάτσε, άμα θες, σε αυτά 10-12 λεπτά, και αυτό θα σου κάνει δουλειά. Τρέξε και εσύ και να μην περάσει κανένα στο κέντρο. Κοίταξε τώρα, επειδή θα γίνουν σέντρες στα τελευταία 10 λεπτά. Θες μπόι. Ας τον Κάτσε, γιατί εγώ θέλω και μπόι. Θες και μπόι. Άμα βάλω τον Κάτσε, το Μαύρο τι τον πήρα. Και μια που είμαι σέντρες τώρα, για να πάμε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Θες, ο ΠΑΟΚ έδειξε τρομερά δείγματα γραφής, αλλά. Το αλλά θέλω να πω. Όμως δηλαδή, ναι. Ήταν προβληματικό στις στατικές φάσεις όταν αμυνόταν. Όταν αμυνόταν. Έφαγε τρεις καθαρές φάσεις για γκολ. Μπήκε το ένα. Μπήκε το ένα, αλλά τα άλλα δεν μπήκαν. Το ένα δοκάρι και το ένα το έπιασε ο Πασχαλάκης. Εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε τον προπονητή. Να δούμε τον προπονητή τον καινούριο. Όταν αμύνεται, αν παίζει ζώνη. Να παίζει man to man ή να παίζει το σύνθετο. Ναι. Το σύνθετο είναι το μοντέρνο της εποχής. Δηλαδή, εκεί αυτό θα πρέπει να το μάθουμε. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχει μεικτή άμυνα. Ναι. Στα στημένα. Δηλαδή. Έχω ένα, δύο ή το πολύ τρεις μαντουμαδόρους και άλλοι είναι ζώνη. Ναι. Αλλά οι τρεις, δηλαδή οι δύο στόπερ και ο φόρ ή ένα σκάφι, τρεις όμως, όχι, δεν θα βάλεις, ας πούμε, πέντε μαντουμάν, έξι μαντουμάν, χειρότερα είναι. Θα βάλεις δύο στόπερ, δύο, ας πούμε, μαντουμαδόρους και οι άλλοι θα παίζουν ζώνη.
Το παίζει αυτό ή έχει την, το εύκολο. Κάντε μια γραμμή. Όχι, δεν έκανε μια γραμμή. Τι έκανε δηλαδή. Χθες, γιατί σου λέω το χάζευα το. Τι έκανε το δηλαδή. Μήχρονο. Ναι. Μαν του μάπρενα του ήταν σαστημένα. Δεν το ξέρει. Ναι, ναι, δεν μπορούσα να το καταλάβω κιόλα από την κάμερα, από τη λήψη. Ένα στο γήπεδο για να τα δει όλα. Τα βλέπει, τα βλέπει. Εντάξει. Ναι. Γιατί η λήψη είναι συγκεκριμένη τώρα με το Pauk TV. Να μην τα παιδιά μια χαρά δουλειά κάνουν, αλλά δεν τα βλέπουμε όλα όπω θέλουμε. Μαν του μάπρενα ήταν σε στατικέ θέσει. Παίρνουν λοιπόν τον Pauk στην 11 του. Το σωματότυπο των 11 ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, τερματοφύλακα ο τρελό. Ψηλό. Έβγαλε ένα πολύ καλό χθε. Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ, αυτή τη στιγμή έχουμε τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης. Πηδάει ο Γιαννούλης. Μια χαρά πηδάει και είναι και ψηλό. Ένα 80, τον είδε. Πάνω από ένα 80. Πάνω από ένα 80. 83 είναι. Ψηλό. Πάει εκεί στη μάχη να πηδήξει. Να πηδήξει. Δεν ξέρω, πήδηξε χθε. Χθε ήταν ένα από του τρει καλύτερου του Πάουκ, να ξέρει. Για ψηλά μιλά, ωραία στα άλλα. Καλά ήτανε. Μάτος Βαρέλα. Ψηλή όλοι. Είναι 4 πάνω από ένα 80 εκεί. Πάμε τώρα πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Μίσιτς, Φλόρος ψηλά. Για ψηλά μιλάω. Λίγο Φλόρος είναι. Ο Πέλκας τι να πηδήξει. Ψηλά δεν πηδάει. Είναι και αδύνατος κτλ. Ο τρίτος σκάφ ποιος ήταν. Ο Καντουρί ήταν. Ο Καντουρί δεν είναι σαν το. Δεν βάζει το κεφάλι του συμβολικά. Άρα έχει 3 σκάφ στο κέντρο που δεν μαρκάρουν. Λύνεται αυτό το πρόβλημα. Ψηλά μιλάμε. Έρχεται αυτό ο Μάρκος και τα καθαρίζει. Σέντερφορ χθες είχα τον Τζούμπα, ο οποίος έβαλε και γκολ πάλι. Πίσω, μαρκάρι. Μαρκάρι, ψηλά. Μαρκάρι. Οι δύο πλαϊνοί ποιοι ήταν, ο Ζάμπα. Ο Ζάμπα ήταν από τη μία μπάντα και ο Μπίσερ. Άρα όλο το πρόβλημά σου είναι ότι στα τρία καβ δεν έχεις ένα ψηλό. Ναι. Και ότι παίζει, μάλλον παίζει ζώνη. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Αυτό θα λυθεί, έχω την εντύπωση. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το λύσει. Το δύσκολο είναι ναι. Αυτό που είδαμε να παίζει ο Πάουκ. Ναι. Ότι η ομάδα έχει βρει ρυθμό και έχει καταπληκτική μετάβαση. Για να μην λέω τραζίσω συνέχεια. Άμα βρει άμυνα ναι. Στα 40 μέτρα, τη πάει. Τη πάει. Δηλαδή, άσε το τραζίσον, το δέχομαι. Ναι. Όταν το βρει, ταμπούρι τον άλλο. Ταμπούρι πίσω. Ναι, το σπά. Θα πρέπει να το δούμε. Κοίταξε, ταμπούρι έπαιξε ντρούιτεν. Ναι. Κάποια σημεία έφαγε το 1-0, 2-0, τελείωσε. Με τον Πίσεσβαρ έξω αριστερά ήταν. Τον Πίσεσβαρ έξω αριστερά. Και συνέχεια να συγκλίνει βέβαια ο Πίσεσβαρ. Αυτό που έκανε ο Βιερίνια με τον Πίσεσβαρ, το έκανε ο Γιαννούλης με τον Πίσεσβαρ. Αυτό το δίδυμο. Ο Γιαννούλης δεν σύγκλινε. Δεν σύγκλινε, αλλά έπαιρνε πολύ ωραία την πλευρά πλάτος. Έβγαλε πολύ ωραίες σέντρες. Έκανε καλές μπούκες, ήταν καλό στα κλεψίματα πίσω από τα σαλτικά. Καλό τεστ. Καλό τεστ απέναντι σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του Βελγίου. Βέβαια, βέβαια, βέβαια ο Κούλ τα λέει όλα. Ναι, ότι. Η Άντερλεχτ έκανε αλλαγούλες, έτσι. Δηλαδή έπαιζε με μισή-μισή ομάδα. Εντάξει. Έπαιζε με 5-6 βασικούς ή για άλλους 5 αλλαγές. Εσύ όμως πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα για την. Σωστά. Σωστά. Και πρέπει να έχεις ένα δέσιμο κατά θετικά τα δείγματα για τον Πάουκ θα τα πούμε όπως θα δώσουμε και αποδόσεις για τον πρωταθλητή γιατί αλλάζουν διαρκώς. Έχει πολλά ωραία θέματα. Έχει θέματα. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχετε σκεφτεί πώς ήταν η ζωή σας αν τα απλά ήταν και αυτονόητα. Λοιπόν, η Q ήρθε να κάνει τα απλά αυτονόητα με πακέτα που κάνουν τη ζωή σας εύκολη. Τόσο εύκολη που δεν θα το πιστεύετε. Η νέα Q φέρνει το πακέτο καρτοκινητής που τα κάνει όλα αυτόματα στο Q-Star Auto. Ενεργοποιείς το πακέτο Q-Star της επιλογής σου μία φορά, βάζεις μετά τα στοιχεία της κάρτας σου και το πακέτο σου ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα χωρίς να τρέχεις. Α! Έχεις και χρέωση ένα δευτερόλεπτο και rollover ώστε να μεταφέρονται αυτόματα τα λεπτά και τα data που δεν κατανάλωσες στον επόμενο μήνα. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Μάθετε περισσότερα για τα Q-Star πακέτα στο www.myq.gr. Rap Cool, Λελίδης Ιωάννης, αντέξ, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Σμαράγδα Μπασάκου. Μπορεί τα παιχνίδια να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Ridges Casino. Car or Cash, κυρίες και κύριοι, να το θυμάστε γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Είναι πολύ απλή όλη η διαδικασία. Πηγαίνετε καζίνο, μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε λάχνους συμμετοχής. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε κληρώσεις. Αν ακούσετε το ονοματάκι σας, μπορείτε να κληρωθείτε έως και 5.000 μετρητά να πάρετε, αλλά και ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για να αλλάξετε αυτοκίνητο. Ραπ, Κουλ και Γιάννης Λελίδης στα ντεξ, έτσι θα πάμε αυτήν την εβδομάδα. Κωνσταντίνε μου με το λιοβασίλεμα, να το αγαπάς πλέον ξαφνικά, έτσι. Τι μπαγάζας είσαι. Άμα κλείνω δουλειές, αλλά, να μην το αγαπάω. Αλλά μόνο δουλειές κλείνουν, χαμός γίνεται. Λοιπόν, κοίτα, ναι. Στην ηλικία τη δική μου, τα ρομαντικά πράγματα είναι αυτά, οι κλείσιμο δουλειές. Κλείσιμο από δουλειές. Ναι. Αν είσαι 25, 27, 30, μέχρι εκεί, άντε 32, μέχρι εκεί. Το βλέπεις, ναι. Άμα ο άντρας αρχίζει σαν το βαρδάκι.
και βλέπει ρομαντικά το ηλιοβασίλεμα χωρίς να έχει κλείσει δουλειά. Ναι. Πάει να πει ότι το. Μπορεί να έχει λύσει τα θέματα της δουλειάς και αν θέλει να ασχολείται και με άλλα πράγματα. Ρε, εσύ. Τι άλλα πράγματα. Θέλει να. Δεν να προλαβαίνει. Ερωτεύεται. Γιατί. Τι να ερωτεύεσαι. Στα γιατί χεροτοκαψούρε δεν έχει, γίνεται χαμό. Δεν μπορεί να ερωτευτεί στα 50. Ρε, εσύ, στα 50. Να βρει μια 45 και να ερωτευτεί τότε. Γιατί δεν μπορεί. Τι να την ερωτευτεί στη 45 ρε, εσύ, Γουλιανέ. Γιατί. Τα μια 30 μπορεί να ερωτευτεί. Α αλλάξει τα πετρέλαια. Ο 50 ελεύθερο ή παντρεμένο αυτό που κοιτάει. Είναι, να τσιμπήσει. Σου λέει ότι δεν έχω μεγάλο χρόνο, μεγάλη και καλή σεξουαλική ζωή. Ναι. Και είσαι σαν το λιμάρι. Ναι. Να το πω εγώ. Στο δρόμο, τα κουφάρια τρώει ό,τι βρει. Ο οποίος είναι ένα λιμάρι, ναι. Τι να ερωτευτεί. Θέλει, σου λέει, να, και είναι και το θέμα και τη επιβεβαίωση. Σου λέει, κάτσε εδώ. Αντέχω ακόμα, έχω, ναι, να δώσω. Παίζει και τεστ. Α, κάνει τεστ. Κάνει και τα τεστάκια. Κάνει και τα τεστάκια. Αλλά. Και βλέπω εγώ ότι πέφτει η ψυχολογία. Να, γιατί... εδώ έχουμε μια πολύ ωραία διαφήμιση. Turbo Ram, πώ λέγεται, δεν ξέρω την άποψη. Ρίχνω, λέει. Σε σένα έπαιξε μεσημέρι. Ρίχνω, λέει, ένα γκολ. Μα δεύτερο γκολ δεν μπορώ να βάλω. Κρατάω το 0 πίσω. Κράτα το 0 πίσω. Κρατάω, βάζω ένα 0, μπορώ να κερδίσω. Δεν μπορεί, του λέω. Είναι συνταγή άντρα. Ένα 0, ένα και καλό, ρε φίλε. Δεν μπορεί, λέω, γιατί. Πίνεις, καπνίζεις, δεν αθλείσαι. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Τρώσω ότι ναι. Να είναι σαβούρες, ναι, σημαντικό κι αυτό. Πώς θες δηλαδή εσύ να βάζεις 3 γκολ, ναι. Ενώ στο ένα γκολ, ας πούμε, με τα καπνίσματα και μετά. Ναι, 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 ναι. Οπότε μαζί σου. Ο 50 δεν ερωτεύεται. Εντάξει, τέλος το λέω εγώ. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ακόμα 50. Δεν ερωτεύεται ο 50. Μόλις πας 50 χρονών, Κουλιανέ. Ναι, ναι. Έχω ακόμα. Έχεις ακόμα 9 χρόνια. Έχω 9 χρόνια. 8, πόσα έχεις. Ναι. Θα είσαι σαν το λιμάρι. Το λέω εγώ. Θα τριγυρνάω στον δρόμο. Σαν το λιμάρι. Θα πίνω μπύρες και εγώ 6 λίτρα. Σαν το λιμάρι, το μάτι σου. Καταράκτη θα κάνει. Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Αυτά δύο βασιλέματα έχει να κάνει με την τσέπη τώρα. Με την τσέπη. 50 με 70 όσο ζήσεις. Είναι τσέπη τώρα. Ναι, άσε να περάσει καλά. Βρε λεφτά είναι τώρα, ναι. Τι βγαίνει. Ξέρεις κι εγώ, χθες ήμουν πολύ γεμάτος. Επειδή έκλεισε δουλειά, γι' αυτό. Φαγώθηκε ο μπαγάς από την ώρα που είστε παιδιά με αυτό. Μόλις έκλεισε. Ηλιοβασίλημα δουλειά αυτό. Μόλις έκλεισε τη δουλειά. Ποιος Ολυμπιακός με λέει, ποιος πάω και εδώ έχουμε δουλειές τώρα. Λέω, παιδιά, ναι. Πρέπει να βγούμε, λέω, και φωτογραφία τώρα στο ηλιοβασίλημα. Να το επιβεβαιώσουμε. Ναι. Λέει ο φίλος μας ο Σιώπης. Ο Σιώπης, ναι. Καλημέρα, κουλ. Cool. Σάσε με εδώ ποντένσε. Α, ποντένσε λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα και ο ποντένσε. Αεριζόντουσαν οι άλλοι και έπεφτε κάτω ποντένσε. Ο Ολυμπιακός με τα δύο νανάκια μέσα μπαίνει, δεν είναι. Κάθετα μπαίνει ο ποντένσε. Δεν μπορούσε να μπει πουθενά θες ο ποντένσε. Ούτε κάθετα, ούτε διαγώνια. Τζατζάρισμα κάτω ήταν. Ακού. Θέλω να μου κάνεις μια. Επειδή είδες το μάτς. Μια λεπτομέρεια. Πες μου. Εγώ δεν το είδα. Για πες. Ο ποντένσε κατά τη διάρκεια της επιθέσεων. Δύο ερωτήματα. Πρώτα δεν γυρνούσε πίσω. Δεν γυρνούσε, είχε θέματα. Ούτε ο Φορτουνάκος γυρνούσε πολύ πίσω. Εντάξει, ναι, αλλά... Οπότε εδώ μια ή άλλη πίσω. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, έρχεται και τα λοιπά. Μήπως έγερνε στις πλευρές. Μήπως τον έβλεπε να γέρνει. Πλευρές έγερνε. Έγερνε. Συνέχεια. Δηλαδή πήγαινε στη φυσική του θέση. Συνέχεια στις πλευρές. Έγερνε. Και τον έκλεινα εκεί σου μια του κόρνερ, τον έκανα, ναι, τζατζάζμα, πάρ τον κάτω, να έχανε την μπάλα. Άρα αυτό πήγαινε εκεί όπου ανήκει. Ναι. Ναι. Βέβαια πήρε κανένα δύο-τρία φάουλ, εντάξει, αλλά ως εκεί αυτό. Στατικές φάσκες. Άρα αυτό κάθετα δεν έμπαινε. Δεν να περάσει μπάλα από τα πόδια του, να δώσει, να μοιράσει, να την ξαναπάρει, να την ξαναδώσει. Όχι. Δεν. Όχι. Μάλιστα, πήγαινε στις πλευρές εκεί να. Εκεί πήγαινε. Δεξιά πήγαινε. Κλεινόταν εκεί. Τον έκλειναν, το αεριζόντουσαν οι άλλοι, πάρ τον κάτω, κανένα φάουλ. Κατάλαβα. Αυτό ήταν. Αυτός πήγαινε δηλαδή Ολυμπιακός από τα πλάγια να βγάλει, ναι. Και όπου υπήρχε, ας πούμε, η μπάλα. Καλά, δεν έχει και σέντερ φόρο, ναι, όπου πήγαινε, έτσι, η μπάλα, ας πούμε, πήγαινε και να δώσει φόρτωμα ο Ποντένσε. Σωστά. Αλλά όχι να περάσει μπάλα από το κέντρο, ας πούμε, κτλ. Όχι, όχι. Μάλιστα, αυτό. Και έχουν και τον Κεραίρο, ο οποίος είναι λίγα πράγματα. Το παιδί, εντάξει, όλα θα δούμε τον Ρεαλ. Άλλο σκάφι ήταν ο Μπουχαλάκης. Μπουχαλάκης, Γκιγέρμε. Μπουχαλάκης, Γκιγέρμε. Αυτή ήταν. Εντάξει, εντάξει. Έτσι. Πρέπει να το δούμε τον Ολυμπιακό συνολικά όμως. Γιατί έξω ξεφώνει Βαραγιάννη που πάει Ολυμπιακό με αυτήν την ομάδα. Κάτσε να το ζούμε λίγο. Ελαράμπι να δούμε. Ο Φορ περίμενε την μπάλα, έβγαινε, έκανε ο Γκεραίρο. Ο Γκεραίρο, ρε φίλε, είναι μαχητής. Ναι. Τρέχει, παλεύει, αλλά ουσία μηδέν. Δεν είναι ούτε ο γκολεαδόρ, ούτε ο παίκτης που θα είναι καλό στήριγμα να ανεβάσει τους άλλους να κρατήσει λίγο την μπάλα. Δεν είναι, είναι κάτι λίγο από όλο ο Γκεραίρο. Φορ. Αυτός ήταν. Σαν Φορ τι έκανε. Τίποτα, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία τελική. Πήρε καμία προσωπική ευθύνη. Τίποτα. Μηδέν τελικές είχε ο Ολυμπιακός στην αιστεία. Είχε κάτι σου του. Την καλύτερη ευκαιρία την έχασε ο Μπουχαλάκης. Μέσα περιοχή. Πάτησε διαγώνια και έκανε ένα καλό πλασέ. Μάλιστα. Αυτή άρα ήταν. Το παραγωγικό του έγινε από τον Μπουχαλάκη. Ναι. Ωραία. Βγάζω το εγώ κα... ρωτάω γιατί είχα ήλιο βασίλεμα. Εντάξει, εγώ το είδα όλο το μάτς και το διάβασα και καλά το παιχνίδι. Βγάζουμε το καπέλο, λες, είναι Χολίτη, λέει, για τις τραγουδάρες. Ναι. Καλημέρα, βαριές φανέλες, Δήμο, έχουμε αναλύσει τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Είναι τόσο καλός ο Χολίτης. Υπέροχος. Είναι παρκάρι κάτω από ένα δέντρο, από μια ελιά. Ναι. Βρήκα εγώ, κοζάρισα το δέντρο, την ελιά και σκέφτηκα, λέω, θα έρθει ο Λελίδης και έφυγα. Μπράβο. Και το έβαλα αλλού. Είσαι ψυχούλα όμως. Είμαι φίλος του Λελίδη. Είσαι ψυχούλα, ναι, γι' αυτό. Είσαι ψυχούλα. Ναι. Και είπαμε για να κλείσουμε, θέλω να πάμε στον πάγο, έχει πραγματούργια και στον Άρη που ετοιμάζεται. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει 2 γκολ. Επιμένω στο Καραϊσκάκη. Τελείωσε το ίδιο. Πάει. Πάμε στον πάο. Όχι, όχι, μηνύματα λίγο. Λοιπόν. Δεν μπορεί να καλύψει ο Βαλμπουενά με τίποτα, λέει το κενό του Φορτούνη. Λυπάμαι που το λέω, λέει ο φίλος μας ο Σιώπης. Αυτό φάνηκε τουλάχιστον χθες.
Λίγο σου Μαρκουένα. Θα έρθει βοηθό Ραπτόπουλο εδώ τα καλοκαίρια. Θα έχω το πρωί το δικό σου. Το σαρό. Το πουλενάρα. Πουλενάρα, καλά, εγώ όταν θα γυρίσω θα δω. Τώρα μέχρι να πάρω άδεια, εγώ δεν μπαίνει, θα είσαι εσύ εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε. Εγώ, φίλε, το αφεντικό με λέει θα μείνει και τέλη Αυγούστου εδώ. Ναι. Γιατί λέει. Έχουμε ακροματικότητε. Με βρήκε μπόσκο τώρα την Ευγενία, θέλει να πάει στην. Με Σαντορίνη στην Τρίση. Λέω βασιλέματα. Δεν τα ήθελα εγώ. Ναι, και εμά. Στα 50 Σαντορίνη δεν θα ήθελα. Δεν πήρα. Σα πα, σα αρέσει εκεί με του Κινέζου. Κάτσε με κι καμιά δουλειά. Μοτογιάμα, κανένα αναγκασάκι. Να κλείσω για εκεί δουλειά. Πε και τι γίνεται καμιά φορά. Ιντερνάσιονα δεν είσαι. Σου πει Ελλάδα από το μάτσο, 1000 ευρώ χωριά. Δεν θα αγαπήσει λίγο Βασίλη Μαγί. Σε πήγα ένα χιλιαρικάκι και θα στέλνω από Ιαπωνία. Έχω χορτάσει από του Θερμαϊκού τα ηλιοβασιλέματα. Ναι. Οπότε ό,τι άλλο ηλιοβασίλεμα να δω δεν μετράει σαν τη Θεσσαλονίκη. Το λέω εγώ. Ξέρει ότι εγώ. Όπως... Ξέρω, ξέρω. Λοιπόν, αυτό με το Σιώπη και τον Εσίτη τον διαβάσαμε. Δεν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη για τον Εσίτη. Κανονικά ο Εσίτη για μένα σήμερα για να πάμε στα μυαλά. Δηλαδή αν με έλεγε. Ναι. Ρε παιδάκι μου, θα φύγει από την Τούμπα. Ναι. Δεν φεύγω. Άντε πάλι με τα ηλιοβασιλέματα. Κόλλησε σήμερα. Δεν φεύγω. Δεν τον παγάσα. Δεν φεύγω από την Τούμπα. Ναι. Άσε που ρε φύγει από την Τούμπα. Και σε χαρίσουν μια βίλα στο Πανόραμα. Θα πα. Όχι. Δεν πα, ε. Δεν πάω. Και σου χαρίσουν ένα σπίτι καλό στο Ρεόκαστρο. Στο χαρίζουνε. Ναι, δεν θα πάω. Θα κρατήσω για τη Τούμπα. Δεν πάω, ρε. Άμα να κρατήσω. Να σε πούνε πάνε. Το κρατάω για τον αχιλέα μου εγώ. Όχι, το κρατάω. Όχι, το παίρνω και κάθομαι Τούμπα. Πάρε σπίτι στο Τριάδι. Τριάδι. Ή στη Θέρμη. Τριάδιο σκόρ. Μόνο θα έβγα ναι. Για να βλέπω θάλασσα εκεί. Θάλασσα, ναι, μόνο εντάξει, εκεί. Εντάξει. Εγώ δεν το αλλάζω το σπίτι μου αυτό εκεί που δεν είναι. Βλέπω, σηκώνουμε, ανοίγω τον μπαλκονόπορτα και ακούω βλέπω την Τούμπα και χαίρομαι. Τον πάπι να αερίζεται από την Τούμπα. Ποιο πάπι. Το Ζιάς. Το Ζαρτζού. Το Ζαρτζού να αερίζει. Τα σόβρακα της απέναντι. Εντάξει, αφού έτσι έμαθες ρε φίλε. Παρά να πάω εκεί στην Ερημιά να πούμε. Φίλε. Να σηκώνομαι το πρωί και να μην βλέπω άνθρωπο. Η δύναμη της συνήθειας είναι πανίσχυρη. Δεν ξέρω. Στα λέω τώρα, η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ μεγάλη. Αντέρε τώρα. Φύγα στα 35 του 32 του συμπαθητές μου. Πήγανε στο Ρεόκαστρο, πήγανε στο Πανόραμα. Στο Μπούζο πάνω εκεί. Πήγανε εκεί στη Βρωμορεόκαστρο. Εκεί στα δάση. Στη Βρωμοθέρμη, τα λέω εγώ. Ναι. Στο Βρωμοτριάδι. Καλά, δεν γίνανε όλα βρώμικα για τα δικά μας να είναι καθαρά μόνο. Απλά έκανε. Χάσαν τη δουλειά. Άντε, χάσαν. Ναι, όσοι χάσαν τη δουλειά, το 50%. Χώρισαν και γυναίκες. Σε ένα εξάμεινο. Σε ένα μήνα, δύο, τρεις εξάμεινο. Εκτέλεσε βρε, τώρα, ψυχρό. Βρε. Δρόμο από το σπίτι. Ήρθα στις Μάνες στην Τούμπα. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Με βρήκα στο πάρκο εμένα και σαν τον τρελοφυλό σα περιστέρια. Πουλάκια μου λέω ήρθατε. Πίσω, Welcome back. Welcome back. Μπράβο, it's coming home. Πουλάκια μου. Ελάτε πουλάκια μου. Ελάτε σε ένα Αιθεράπη. Το φτιάχνουν το πάρκο εκεί τώρα που θυμήθηκα. Κοίταξε το πάρκο του Αιθεράπη. Ναι. Έχουμε σημαντικά θέματα. Η χείρα του Παπάζογλου, του Νίκου, ναι. Έδωσε κάτι λεφτά στο Δήμο. Ξέρουμε την ιστορία. Ναι. Τι έγινε ο Δήμος, τώρα. Κάποιοι τα φάγαν τα λεφτά. Τώρα τα βάζουν όμως τώρα. Τώρα να βρει ο, πώς το λένε, ο Κουρούμπα Γλάσο, ο καινούργιος ο Δήμαρχος. Γιατί δεν σ' αρέσει ο Καλός. Εδώ τον κάναμε πρόμορφο. Καλός. Καλός, ναι. Να βρει ποιοι φάγανε τα λεφτά. Κουρούμπα Γλάσο κατά τα άλλα, ναι. Κοίταξε να δεις ποιοι φάγανε τα λεφτά της χείρας του Παπάζογλου. Ναι. Ένα είναι αυτό. Και λέει η Πατουλίδου, επειδή με γειτόνισε, αλλά εκεί έμενε η Πατουλίδου. Εκεί στον Άι Θεράπη. Στον Άι Θεράπη. Ναι. Το έκανε με Βέσπα. Με Βέσπα. Το έκανε με Έσπα. Και το φτιάχνει αριστοκρατικά το πάρκο η Βούλα. Οπότε να πούμε με τα λεφτά του Έσπα. Πρέπει να μάθουμε ποιοι φάγανε τα λεφτά τη χείρα του παπάζου μου. Καλημέρα, πες μας ρε κούλ για το Μίσιτς που τον ξεφωνίζεις χωρίς να το δεις βασικό με το Ρασβάν. Παιδιά, δεν τον ξεφωνίζουμε το Μίσιτς. Ίσα ίσα έχουμε πει ότι το παλικάρι να το δούμε. Είναι Σέρβος. Κροάτης. Κροάτης είναι. Κροάτης είναι ο Μίσιτς. Δεν τον ξεφωνίζουμε. Οι Ρουμάνοι με τους Κροάτες δεν έχουν καλή σχέση. Δεν ξέρω. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα ναι. Τέλος πάντων, να το δούμε το παιδί. Εγώ όταν τον είδα το Μίσιτς. Δεν με απογοήτευσε. Αυτό. Αλλά, ναι. Ούτε όμως μας ξετρέλανε. Δεν με τρέλανε. Κάτι του ενδιάμεσο. Μακάρι το παιδί να βρει ρυθμό. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτός ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα χάσει μάτς και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Θα βάλει πολύ δύσκολα σε όλους, ακόμα και στον Άγιαξ. Λέει η ομάδα έχει ταυτότητα νικητή σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό το επιβεβαιώνει ο ΠΑΟΚ. Όντως. Κοίταξε. Παίζει για να κερδίσει όλα τα μάτς. Εγώ που διαφωνώ ναι. Για την κλήρωση στην Τούμπα και Τούμπαλιν. Δηλαδή. Τούμπα και σε Άμστερνταμ λες. Ναι, εσύ λες ότι 2% πούμε... θα πάρει και ο ΠΑΟΚ εισιτήρια. Ναι, ναι. Λες εσύ ότι ας πούμε αυτό δεν είναι καλό γιατί εγώ στην Τούμπα. Δεν έχω πάρει πρόκριση. Ναι. Τι να κάνω. Τώρα πάω με τη στατιστική. Μηδέν πρόκριση. Έτσι όπως είδες χθες τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ ήταν στιγμιότυπα, το μάτς δεν το είδα, μη σου πω ψέματα. Τον έχω δει να φεύγει με ταχύτητα. Όταν είπαμε χάσει... τρομερή μετάβαση ναι. Μπάλας με το που κλέβει βρίσκεται πρόσεξε. Σε 3 δευτερόλεπτα για γκολ. Πρόσεξε. Γιατί να είναι καλό να παίξει στην Τούμπα που αναγκαστικά θα παίξει τον πρώτο ρόλο. Ναι. Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα να δώσει. Εγώ λέω δεν θα παίξει πρώτο ρόλο. Ναι, μπορεί στην Τούμπα να παίξει τυράκι. Τυράκι θα παίξει Κωνσταντίνα. Τι Dortmund... θα πάει να βάλει τον Άγιαξ αδίκαια. Όχι, ρε Σικούσα. Την Dortmund δύο μάτς. Έστε δεν έπαιξα. Την έπαιξε έτσι και έμεινε αίτητο. 1-1-0-1. Ναι. Στην Τούμπα δεν πρόκειται να παίξω πρώτο ρόλο. Άμα... με τον Άγιαξ παίζει. Ναι, άμα αρχίσει αυτά
τα ανεβάσματα και οι ιστορίες και α, ου, ου, α, 2 μιλιών θα χάσει. Τσάου τσάου μπομ που έλεγε και ο Ελσίκη δεν έχει, ναι. Άρα πρέπει να προετοιμάσετε εσείς οι παοξίδες που έχετε τα μικρόφωνα. Ναι, και εσύ, έχεις μικρόφωνο, μπορεί να μην είσαι πάω, καλά εντάξει. Εμένα που μπορώ να διαβάσω ένα μάτς και να το παρουσιάσω, είναι να εκπαιδεύσετε το κοινό της Τούμπας. Ξέρει, ρε Σικοστατή. Δεν ξέρει. Εγώ λέω ότι ξέρει μετά από τόσα χρόνια. Όταν... Τι να περιμένει ο Πάουκ να βάλει τον Άγιο μέσα στα δίκια, αυτό θα περιμένουμε. Μην περιμένετε. Υπομονή που περιμένετε, χάρητα. Όπως πήρατε με την Μπενφίκα. Για μια φορά ο κόσμος παρασέρνει και την ομάδα. Ναι. Η ομάδα δεν πρέπει, να... με την Μπενφίκα, δεν πρέπει να παρασυρθείτε. Σωστός. Σωστή προσέγγιση. Πρέπει να έχετε πολύ καλή τακτική προσέγγιση. Πολύ με σωστή καλή προσέγγιση. Τακτική προσέγγιση. Από τον Παναθηναϊκό είστε μια κλάση ανώτερη στο transition. Δεν το συζητάμε. Γιατί να μην δώσεις την αφέλεια, γιατί είναι αφελείς αυτοί να πάρουν κατοχή. Άμα δεις ότι ο Άγιαξ παίρνει κατοχή στην Τούμπα, να χαίρεσαι. Να χαρώ. Φυσικά θα χαρώ. Να χαίρεσαι. Και νομίζω το χθεσινό μαζί. Να χαίρεσαι. Ουσιαστικά και στην άδρα χθες δώσαν κατοχή. Καλά κάνω. Ανούσια βέβαια. Γινούσε την μπάλα έτσι. Όταν έχω εγώ 4 παίκτες να φεύγουν σαν φωτοβολίδες. Για ποιο λόγο να μπω εγώ στην περιπέτεια, να κάνω pressing ψηλά, να καταναλώσω δυνάμεις. Νομίζω ότι ο Αμπέλ το είδε αυτό, ρε φίλε. Δεν νομίζω να πάει να χτυπήσει τον Άγιαξ. Στα ίσα θα είναι αφελής. Εκεί θα μετρήσω εγώ τον προπονητή. Σωστά, σωστά. Σωστά. Εντάξει, πολύ ωραία. Καλημέρα, cool rap. Για πες τις πιθανότητες. Για πείτε λε πιθανότητες του Άρη, θα περάσουμε. Να, σιγά σιγά μας πάει ο Αργύρης σας σε άλλα μονοπάτια. Αν ο Παντελίδης είναι συντηρητικός. Τι πιθανότητες είναι σε μπαγάσα στον Άρη. Επειδή εγώ το πιστεύω τον Παντελίδη. Τον πιστεύεις τον Παντελίδη. Πιστεύω ότι δεν είναι ανόητος, είναι έξυπνος άνθρωπος. 70-30 εγώ θα πω. Ένας άνθρωπος που έπαιξε στον Αθηναϊκό. Αθηναϊκό μπάλα. Και στην Προοδευτική. Και μέσα από αυτό το έκανε περιουσία γιατί ήταν έξυπνος και επένδυσε τα χρήματά του. Μόνο έξυπνο μπορώ να τον πω. Ναι. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άντρας. Βέβαια υπάρχει εξυπνάδα και εξυπνάδα. Κάποιος είναι έξυπνος σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και σε κάποιο άλλο δεν είναι. Κοίταξε, δεν μπορεί να είσαι παίκτης της προοδευτικής. Δεν μπορεί να είσαι παίκτης της προοδευτικής. Να γίνεις προπονητής και να βάλεις κάτω Αναστόπουλους. Παίκτες που παίξανε Ολυμπιακούς και πάω και τα λοιπά, τους βάλεις κάτω. Και Παναθηναϊκούς. Να τους βάλεις κάτω. Και δεν μπορεί να έχεις περιουσία, να έχεις κάνει δηλαδή να είσαι νοικοκύρης. Ήταν νοικοκύρης, αυτό θέλω να πω. Ήταν, άρα έχει μυαλό. Νοικοκύρης, δεν πιστεύω ότι. Δεν τα έφαγε σε σίκα και καρύδια ο άνθρωπος. Ναι. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος θα παρασυρθεί και θα πει την ομάδα του τραβάτε μπροστά. Γιατί ξέρει, έμαθα από κατασκοπία ότι το όπλο το μεγάλο της αντιπάλου του Άρη. Πάλι είναι το transition. Είναι το πολύ καλό transition και έχει πολλούς παίκτες που βγαίνουν κάθετα εκεί όπου ο Άρης έχει μεγάλο πρόβλημα ανασταλτικό. Ανασταλτικό και ο Παντελίδης είναι από τους ανθρώπους που θέλει να πάει τον αντίπαλο να πάει τον αντίπαλο σε μονοπάτια που είναι αυτός καλός. Δηλαδή όταν ας πούμε ήταν στην Κομωτινή προπονητής και έπαιξε ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό, σε μια συνέντευξη που του είχα κάνει τον είπα coach, είδα ότι πήγε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στα άκρα. Έδωσες δηλαδή το τυρί να πάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στα άκρα και στο φόρτωμα. Με 3 center back ψηλά να πάει μπάλα έτσι. Μου λέει το είδες, λέει πολύ καλά το παιχνίδι. Τον ανάγκασα τον Παναθηναϊκό, προοδευτική Κομωτινή Παναθηναϊκό. Το πήγε δηλαδή στο παιχνίδι που ήθελε ο Παντελίδης. Ναι. Τώρα εγώ σε ρωτάω που οι άλλοι παίζουν 3-5-2 με 3 στόπερ που κάνουν καλή μετάβαση, γρήγορη μπάλα. Κάθετη όμως. Κάθετη. Ο Άρης έχει δείξει ότι έχει θεματάκια μετά την αποχώρηση του Σιώτη. Τι θα κάνει, Κωνσταντίνε μου. Θα σου πω. Αυτός παίζει με 3 στόπερ ο άλλος για να πιάσει ένα center back. 3-5-2. Για να πιάσει ένα στόπερ. Για να πιάσει τον Ιντιέγκ ο οποίος δεν είναι έτοιμος. Αυτό δεν είναι κακό για τον Άρη. Καλό είναι, χάνει παίχτες. Τρεις στόπερ να πιάνουν τον έναν. Ναι. Για ποιο λόγο. Ο άλλος στόπερ τι θα κάνει. Ναι. Το έκανα στον Αλέβα. Καλά, μπορεί να συγκλίνει για να βοηθάει κανένα μπάκο. Ένας από μία και όλος από την άλλη. Ο Άρης λοιπόν θα πρέπει να πάρει από τον κεντρικό του άξονα πράγματα. Από τον κεντρικό του άξονα επιθετικά πράγματα. Και έχει συνάμα όταν χαθεί η μπάλα να μην γίνει μετάβαση από τον αντίπαλο σε γρήγορο χρόνο. Άρα ο Άρης θα πρέπει να βρει γκολ από τα χαφ. Να βάλει δηλαδή γκολ. Ποιο θα ξεκινήσει, ο Λούκα Σάσα, ο Μπάσα, ο. Ο Μπάσα, ο Σάσα, ο Μάσα, ο Ματίγια. Ο Ματίγια? Ναι. Αυτοί. Και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν και οι τρεις μαζί. Πρέπει δύο επιθετικά να πάρει από αυτού του πράγματα. Ναι, από τον άξονα λε γκολ να βρει. Από και πίσω να, από το φόρ. Και επειδή θα έχει πρόβλημα στη μετάβαση. Από τα άκρα δεν μπορεί να πάρει γκολ. Στην αντεπίθεση. Από τα άκρα έχει κακό μπακ αριστερό. Ναι, τον Κορκούτ. Και ο άλλο είναι πιο αμυντικογενή ο Σούντγκρεν. Οπότε έχει το Φετβαζίδη. Άρα για να απαντήσουμε στο φίλο. Θα πάει ο Άρης. Στο 0-0. Και αν του βγει τον γκολ. Και αν του βγει τον γκολ. Ναι. Αν πάει με 0-0 κάτω, με 50 βαθμούς Κελσίου, θα πάρει την κατοχή η αντίπαλος. Και ένα γκολάκι λες μπορεί να το βρει. Ένα γκολάκι μπορεί να το βρει, να το πάει στο 1-1. Άρα λες ότι το 0-0 είναι καλό αποτέλεσμα. Το 0-0 μην το κλέτε στο Χαριλάου. Όχι, όχι. Το 0-0 για πρώτο μάτσε εντός έδρας. Μην το κλέτε. Είναι καλό. Δεν είναι κακό.
Σαφώς, γι' αυτό είπα ότι είναι και πονηρό το 0-0. Όσοι πανηγυρίζουν στο Ολυμπιακό ξέρουν σοβαροί ότι δεν είναι για να πανηγυρίζουν. Και θα είναι μεγάλη μαγιά, ναι, να κάνει κάποιες κινήσεις ο center back, ο φόρ του Άρη. Ο Ιντέγε. Στα 12 μέτρα. Να δούμε τώρα τι κατάσταση έχει. Μπορεί να τα κάνει στα 12 μέτρα έτσι να εύκολα. Να έχει να απασχολεί τρεις στόπερ. Ναι. Γιατί παίζουν με τρεις στόπερ και να του βγαίνουν οι άλλοι από πίσω. Ναι. Αν μπορέσει να το κάνει αυτό, μπορεί να κάνει και ένα γκολ ο Άρης. Πάντως ο Άρης δεν είναι στα καλά του. Πιθανότητες. Για να τελειώνουμε, να πάμε μηνύματα. 60-40 για... οι Κύπροι. Όχι, ρε φίλε. Τώρα στο λέω εγώ. Στο λες. Εγώ λέω 70-30 ο Άρης. Εντάξει. 70-30 ο Άρης λέω. Εντάξει. Δεν υποτιμώ τους Κύπριους. Είσαι ο Άρης. Θεωρώ ότι θα γίνει δύσκολο έργο πραγματικά. Δηλαδή είμαι αρκετά κοντά σε σένα, αλλά θα βρει τον τρόπο. Στρατηγική από τους προπονητές. Είδες εχθές, έβγαλε τον Βαλμποενά, έβαλε τρίτο χάβο. Αυτή ήταν και η καλύτερη κίνηση. Μια κίνηση που με έκανε. Ο Μάρτινς. Βέβαια. Λέει να κλειδώσει το 0-0. Εκεί για μένα ο Ολυμπιακός γλίτωσε το 1-0. Τον βάζει και σου λέει αφού δεν μπορώ να βάλω γκολ, να κλειδώσω το 0 μην το φάω. Με τρίτο χάβο. Ήταν πραγματικά καλό εκεί ο Μάρτινς. Πρέπει να τα λέμε όλα. Το θέαμα σκοτώνω. Δεν πειράζει. Πήρα το 0, το κλείδωσα. Για το τομάρι μου. Ναι, γιατί μετά το 55 για και το τομάρι μου. Πλιζέν δεν έκανε φάση. Είδες. Τελείωσε μετά. Το κλείσαν το μία έργο. Φάση που την έκοψαν στο offside που δεν ήταν, ναι, τέταρτο. Το έβγαλε ο Σάπαλ. Το κλείσαν το έργο. Ναι. Μία λοιπόν, φάση θα την κάνει. Και με την πέρα ραχούλα να κάνει. Θα σου κάνουν μία φάση. Δεν μπορεί να μην σε κάνουν. Ο Εσιτή είναι ο αμυντικό χάπ που δεν είχαμε ποτέ. Λέει το θέλω πολύ και εγώ τον θέλω τον Εσιτή. Τον προτιμώ από τον Μπράνταρη, και ας είναι πιο ποιοτικός ο άλλος στο χάιδεμα της μπάλας, τεχνική κατάρτιση, μεταβίβαση. Έχεις άλλους να βάλεις. Έχω άλλους, αυτό ακριβώς. Θέλω έναν να δέρνει κόσμο, ρε παιδί μου. Θέλω έναν να δέρνει κόσμο. Ναι. Καλημέρα, κουμπάλα. Δεν είχες τέτοιο να. Ποτέ. Ναι. Πες μου πότε είχε ο Πάο και ένα τέτοιο χαφ. Θυμήσου, είσαι και πιο παλιό. Ένα χαφ εξάρι ψηλό, να δέρνει κόσμο. Ψηλό, ένα 90, ναι, αφιλταρά. Ναι. Πες μου πότε. Δεν θυμάμαι. Ούτε κι εγώ. Χθες ψάχναμε λίγο το. Γυρίσαμε πίσω τον χρόνο. Ο Νάγκμπε ήταν οχτάρι. Που ήταν πάλι δεν ήταν το υψηλό, ούτε τίποτα. Δεν βαρούσε πολύ κόσμο. Βαρούσε, αλλά ήταν πιο πολύ οχτάρι. Ήταν και δημιουργικό ο Νάγκμπε. Άναγκια. Ναι. Αυτό θα δέρνει. Ναι. Αυτό θέλω εγώ αυτή. Και ο Μαραγκό ήταν δημιουργικό. Και αυτό ήταν δημιουργικό. Εγώ θέλω αυτό, ναι, να κόβει με τη μία, να περνάει στον καντουρί και να ξεχύνονται. Να φεύγουν σαν τον Νιαγάρα να φεύγει η ομάδα. Έτσι θα ξεχύνεται. Πρόσεξε. Τι. Η πρώτη πάσα στην αντεπίθεση. Παίζει μεγάλο ρόλο πρώτη αυτό, δόση. Αυτό θέλω, την πρώτη σίγουρη πάσα θέλω. Είναι μαύρος, πρέπει να του... Στα τρία μέτρα είναι καλή πάσα, μετά έχουμε θέμα. Ναι. 3-4 μέτρα. Κοίτα, άμα κάνεις και τα τρία μέτρα, του δώσεις την πάσα. Μέχρι να πάει, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνουν 10 μέτρα οι άλλοι και να κλείσουν την αντεπίθεση. Ναι. Μπορεί δηλαδή ισχύει να, αυτό που το transition να είναι κακό για σένα αυτό που δεν ξέρει μπάλα αυτό. Θέλω να κάτσουμε να δούμε μαζί μάτς για να δεις τον, ναι, καντουρί. Μόνο αυτό σου λέω. Εντάξει. Είναι η θέση του εκεί. Μπήκε, γκρακ, κούμποσε. Τεχνική κατάρτιση πάρα πολύ καλή, το βλέπαμε. Απλά θα δεν μπορούσα να Νίκο, θα δέσει Νίκο με ξάρι αυτόν. Ναι, καλά. Ακόμα καλύτερα. Ναι, εντάξει. Χθες με το Μίσης πάλι καλούτσι κατά πήγαν όμως. Και άμα είναι καλό στο μαρκάρισμα, απέξω Μίσης Βαρδεκάρη, θα πουλήσετε τον Μπέλκα να πούμε. Ναι. Τον πουλάτε τον Μπέλκα. Με τίποτα. Ο Μπέλκα είναι το κλειδί φέτος του ΠΑΟΚ. Ο Μπέλκα φέτος μπορεί να κάνει πάνω από 10 γκολ. Ναι. Γιατί ναι, ναι. Αυτό είναι η θέση. Πόσοι παίρνουν ο Γιαννούλης τον χρόνο. Κοντά στα 400-350. Θα παίρνω για νουσί, είσαι με τον Πέλκα. Τι να κάνω αφού πέτυχε. Είσαι Πέλκα, ρε φίλε. Θα πάρει, θα τα πάρει. Ρε, με τις κλωτσιές θα πω. Θα πω το, θα θα τα πω το πάρει, μπράβο. Βρε. Θα πω το μπράβο εκεί. Μπράβο, κάνε το κοιμισμένο. Μπαίνω στο δωμάτιο. Να πει ο Πέλκα. Να πει ο Πέλκα. Θα τα πάρει. Κάνε 15 γκολ φέτος Πέλκα. Βρε, θα τα πάρει τριπλούν. Θα δώσω 3 χάπια τον μπράβο. Βρε. Πάρτα εκεί στον καφέ. Να μπω μέσα στο δωμάτιο. 400.000 και άλλα. Παίρνουν 700 να πούμε τα παλτά. Τι θέλω να σε πω. Για πε. Τι έγινε με τα διαρκεία σου, πάω. Πήρες το υφάκι της μήνη, πήρες. Τι. Τέλειωσαν. Τέλειωσαν. Τι. Έμεινα 300 εισιτήρια. Πάει ο Ζαγοράκης. Ο ΠΑΟΚ πούλησε, φίλε, 5.500 διαρκεία σχεδόν μέσα σε ώρες. Όσα πούλησε ο συμπολίτης 2 μήνες τώρα. Σ' άρεσε αυτό, ε. Αυτό μ' άρεσε. 5.500 διαρκεία σε 4 ώρες πούλησαν. Έχουν μείνει κάτι ξέμπαρκα, λέει, στην 1, 2 και την 3. Τέλος σας, κύριε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Άρεσε το προηγούμενο. Τι μπαγάσας είσαι. Δεν μου λες, του Ζαγοράκη πόσα ήταν, τα περάσατε. Ναι, τα περάσαμε. Πάει ο Ζαγοράκη. 21.800, τώρα 22.000. Άντε, να ζήσετε. Έχουν μείνει, σου λέω, 200-300 εισιτήρια εκεί στις επίσημες. Και χωρίς Βενιζέλους και Τζοχατζόπουλο. Και χωρίς Τζοχατζόπουλο και χωρίς Τσακαλώτο. Τώρα το Τζοχατζόπουλο που είναι έτοιμο να πει το πείμα, θα του πάτε κανένα εισιτήριο. Εισιτήριο δεν ξέρω, αλλά τι έτου είναι στα τελευταία του. Προπονείται για πτώμα. Προπονείται για πτώμα. Εντάξει, να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, sold out και ο Άρης πάει. Σεβασμός σε όλους. Σε όλους. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση που είναι τα παιδιά.
και ό,τι και να κάνανε, εκείνη η ώρα είναι. Δύσκολη. Είναι σεβασμό. Και είναι ναι. ιδιαίτερη εκείνη η ώρα. Λοιπόν, ναι. προ sold out και ο Άρης με την. Λίγα εισιτήρια έχουν μείνει και για τον Άρη, για το μας με την Ακλάνα. Ο κόσμο διψάει, φίλε. Του είδα εκεί. Τι του είδε. Του είδα εκεί πέρασαν την Παπαναστασία, του είδα εκεί. Πώ ήτανε, σαν τι κάμπιε μετά τη βροχή ήταν. Τι πράγμα είσαι, ρε Μάγκα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και με τα πρωτοσέλιδα, αλλά και με τι αποδόσει που δίνουν πλέον για τον πρωταθλητή. Έχουν αλλάξει άρδινοι αποδόσεις. Άρδιν. Άρδιν. Ναι. Και... Αυτές κάθε εβδομάδα αλλάζουν, δεν είναι. Ναι, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε ανακατατάξει μεταγραφές. Και η ομάδα που έχει κλέψει την πόση, ποιος είναι? Πανθαϊκός. Πανθαϊκός, που λέει ένας φίλος μου. Στα φιλικά εννοείς. Και στην τελευταία εβδομάδα πήρε 3-4 παίχτες. Ναι. Χθες έκλεισε και τον Ζαχίρ. Το Τζαχίρι. Τέταρτο φαβορί δίνει τον Πανθαϊκό πλέον. Στόπερ. Όχι, ο Στόπερ πήρε. Στόπερ πήρε τον Νούνιες και πήρε και τον Ζαχίρ. Ένα πολύ καλό Νορβηγο-Πακιστανό. Τι είναι αυτός? Δεκάρι. Χαφ, επιθετικό χαφ. Αντιμπουζούκι. Πεχτάρα. Ασίστ, γκολ στον Αποέλ, πεχτάρα. Από πού τον πήρανε? Από τον Αποέλ. Καλές μεταγραφές. Πολύ. Ναι. Θα τα πούμε όμως μετά. Άρα, από Ατρόμητη και Άρηδες, ας πούμε. Τους έχει από κάτω. Τους έχει από κάτω. Ναι, τους έχει ναι. από κάτω. Στο στοιχηματισμό. Στο στοιχηματισμό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε μεταχειρισμένο κινητό, ελεγμένο και σε καλή τιμή. Μπείτε τώρα στο Q-Shop. Το νούμερο 1 e-shop μεταχειρισμένων κινητών από την Q. Στο Q-Shop μπορείς να αποκτήσεις top smartphone συσκευές, iPhone, Samsung, Huawei, με εξάμεινη εγγύηση όλα αυτά, έτσι, και με δυνατότητα άτοκων δόσεων. Απέξτε λοιπόν την αγαπημένη σου συσκευή στο qshop.myq.gr. Θα επιστρέψουμε μετά τον αδερφό εδώ, έτσι, τον σύντροφο, όπως θα λέγαμε αν ήμασταν πρώην εσωσουδού, σύντροφε, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης. Με πολιτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Πάλι και πάλι και πάλι καλημέρα φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5 rap cool και Λελίδης η τριπλέτα μας σήμερα, δεν χαλάει ποτέ. Γυρνάτε από Χαλκιδική, κάνετε μπανάκια σας, ανοίγει η όρεξη και σου λέει δικιά σου, πάμε για κανένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ταϊλανδέζικο τζόνι. Και τη λες όχι κουκλάκι μου καλό, θα πάμε στο Λατεράς, πάμε για Μακεδονίτικο. Το εστιατόριο του Ρίτζεση, το εστιατόριο του Ρίτζεση πρωτοτυπή, φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του τη μακεδονίτικη κουζίνα. Όλα αυτά τα ωραία νόσημα πιάτα που μας έκαναν οι γιαγιάδες μας από όλες τις πόλεις της Μακεδονίας. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι τρώμε απεριόριστα. Μπορούμε να δοκιμάσουμε τα πάντα όλα και να είμαι και ένα ποτήρι κρασί, μπύρα, ένα ψυκτικό. Το εστιατόριο θα είναι ανοιχτό, όπως είπαμε, κάθε μέρα και θα τρώμε άλλα μακεδονίτικα. Τι έγινε ρε ραπ με τα διαρκείες, να έρθαν εδώ μαζεμένα μηνύματα. Εντάξει, τι να πήρε, παιδιά, εντάξει. Κατάπιε τα σπαθιά ο Κωστής. Έκανε τρομερό ρεκόρ χθες ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Πόσα είναι? Χωρίς χαφ, 22.000 είπαμε. Ο Ολυμπιακός πόσα έχει? Πιο λίγα, 21 κάτι. Α, μαζί είστε κοντά. Τι, εμείς ξεκινήσαμε ένα μήνα μετά. Τελείωσε, σταματάει και ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άρα ο ΠΑΟΞής. Ναι. Πρέπει να βγάλει εδώ ένα ψυχογράφημα πρέπει να βγάλει. Ναι. Βλέπει ότι αυτό το double ναι. δεν είναι να πούμε μια αναλαμπή. Σωστό, θέλω το ψυχογράφημά σου τόση ώρα. Βλέπει ότι παρά το γεγονός ότι έβγαινε ο προπονητής, υπάρχουν κάποιες αργοπορίες σε κάποιες μένει ένας που ναι. κάνει διαφορά. Βλέπει ότι ας πούμε συνεχίζεται αυτό το έργο. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια παράταση ανάταση συνθήκου. Ευεξία. Μπράβο. Σ' άρεσε αυτό. Άρεσε, ναι. Ναι, υπάρχει μια παράταση ευεξίας. Μια παράταση ευεξίας και υπάρχει κάτι, υπάρχει μια διαχρονική αισιοδοξία. Ξέρεις ποιος τη φαίνει αυτή. Ποιος τη φαίνει αυτή. Όχι, Βάσεβιτς. Τα λεφτά του. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι απλά τα πράγματα. Το ίδιο βλέπουμε πάντως και στις στοιχηματικές. Πριν πάμε ναι. στα. Θέλω να δεις τι ανέβη και τι κατέβηκε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πρώτο φαβορί και φέτος, γιατί και πέρσι έδιναν τον ΠΑΟΚ οριακά. Πέρσι ήταν... οριακά τον έδινα. Και πέρσι. Εγώ τον έπαιξα 2,25 και έδινε 2,40 τον Ολυμπιακό. Να απλά... βάλω δηλαδή 500 ευρώ να πάρω του χρόνου να πάψω το δωμάτιο. Με 500 ευρώ σε λουκούγκου. Παίρνω πόσο. Ένα χιλιάρικο. Διπλασιασμό. Διπλασιασμό. Ναι. Πέρσι τέτοια περίοδο είχε τον ΠΑΟΚ 2,25 και τον Ολυμπιακό 2,40 και την ΑΕΚ ναι. στο 2,80-2,90. Κοντά. Ναι. Τώρα που την έχει. Τώρα έχει 2 φράγκα τον ΠΑΟΚ, λίγο πιο κάτω. Από κοντά Ολυμπιακό στο 2,10. Ναι και. Και η ΑΕΚ 10. 10 η ΑΕΚ. 10 η ΑΕΚ ναι. Αυτό πρέπει να βγει τώρα ο Καστοριανός. Ναι. Ο οποίος μας συμπαθεί πολύ. Βέβαια, δεν το συμπαθεί. Και εμείς το συμπαθούμε. Εννοείται. Και το Καμόρα να πούμε ναι. πολύ. Άσχετα ναι. να κάνουμε εδώ τα παιχνίδια ναι. μας, το γουστάρουμε. Πρέπει να βγει και να απαντήσει στο Μπουκ. Ναι. Μετά τέταρτο, ποιο έχει. Τον είχε στα 15 την ΑΕΚ. Με πήρε δύο παίχτες τώρα. Βέρτε την κατέβασε την ΑΕΚ. Ποιον έχει τέταρτο. Τον Παναναϊκό φίλο. Ναι, Μοδόνης κάνει δουλειά. Και ορθά τον έχει τον Παναναϊκό. Πόσο τον είχε, πόσο τον έχει. Τον είχε 150-200 και τον πήγε 75. Καλά είναι. Ναι. Πέμπτο φαβορί, πέμπτο. Τον Άρη. Με πόσο? 150. Γιατί, γιατί. Το θέμα είναι ότι τον είχε 25 κάποια στιγμή. Ναι.
Κάποια στιγμή που πήρε η Ντέγε, Μαμού Σουτού, Ντουάρτε, ενθουσιασμό, κλίμα, τον είχε τέταρτο φαβορή με 25. Και κοίτα και τον Βαραγιάννη εδώ να με λέει: ερχόμαστε σε λίγο. Είδα το Φετβατζίδη στα φιλικά, φαίνεται. Τι πράγμα είσαι. Και ανακάλεσαν. Τι πράγμα είσαι. Αναθεώρησαν. 150 ναι, τον Άρη. 150. Και έκτο φαβορή γιατί μεταρχίζει το χάος. Είναι ο Ατρόμητος με 500. Ο Ατρόμητος. Εγώ λέω ότι μπορεί να τον περάσει και κάποια άλλη ομάδα. Ο Ατρόμητος δεν θα κρατήσει μάλλον και τον προπονητή μέχρι το τέλος. Τον Αστασίου, Αν και ο Σπανός είναι σοβαρό παιδί. Και σοβαρός είναι, ναι. Είναι σοβαρό παιδί. Κάτσο, και δίνει, ας πούμε, και σε ήττες και σε τέτοια. Ο Ατρόμητος τον Αστασίου έχει ρε. Στηρίζει. Και τι είναι ο Αστασίου. Το Σπανό, τι. Α, το Σπανό, τον πρόεδρο. Α, τον πρόεδρο, ναι. Τον Αστασίου. Ναι. Τον Σπανό, τον προπονητή. Δεν μου λέει και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί έχει να διαχειριστεί και μια ομάδα χειρότερη από την περσινή. Να πούμε ναι, και αυτό το πράγμα. Χειρότερη. Αλλά τον βλέπω ότι είναι και πολύ αγχωμένος. Μεταδίδει. Δεν τραβάει δεν ο Ατρόμητος. Ναι, αυτό δεν την άβρα των προηγουμένων ετών. Συμφωνούμε. Είναι μείον Χαζή Ισαΐα, μείον Γιαννούλη, μείον Κουλούρη. Ο Βέλιος είδε ακόμα ανέτοιμος. Θέλει δουλειά πολύ, ας πούμε. Και μου έκανε εντύπωση γιατί με λέει ο Κόκκινος ότι δουλεύει και με τον γυμναστή. Εγώ τον γυμναστή του Βέλιου θέλω να τον κάνω ένα ερώτημα να πούμε. Πώς ένα είναι test δυνατόν drive να το κάνεις, να πούμε, personal trainer και ο άλλος να μην είναι ακόμα στις φόρμες. Θέλω να σου πω, θα σε απαντήσω, παρότι δεν είναι μεγάλο κορμί ο Βέλιος, θα ανοίξει κατά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ναι. Είναι λογικό. Ναι. Είναι ένα κορμί 1,90. Δεν γίνεται τώρα καλοκαίρι. 1,94. Εντάξει, Κωνσταντίνε. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, όποιον και ρωτήσει, τα ξέρει. Γυμνάζει. Ξέρει ναι, καλύτερα και από μένα. Ωραία. Αυτά τα κορμιά θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, φτιάχνει δηλαδή. 100%. Φτιάχνει. Ναι. Ναι. Ξέρει ποια ομάδα δίνουν αμέσως μετά 7η. Από αυτές 6. Να υποθέσω. Για θες να υποθέσεις. Τον Βόλο. Τον Βόλο. Τον θεωρούν ότι όχι απλά δεν θα κινδυνεύσει, αλλά θα είναι και μέσα στην οχτάδα ο Βόλος. Μη φάει κανένα Ατρόμητο, λέω εγώ. Πολύ πιθανό. Δεν ξέρω. Ο Μπέος, άμα χθες είχαμε ένα φιλικό, το είχα αφήσει στο 1-1 Λάρισα Βόλος. Έπαιζε ο Μπέος με τον Κούγια χθες. Καλά, αυτοί δεν σκοτώνονται. Όχι. Όχι, απλά. Εκτιμάει απεριόριστα ο ένας τον άλλον. Α, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Άλλο τώρα. Ναι. Αν έχουν αντιδικίες. Άλλο έχω αντιδικία και άλλο εκτιμώ τον άλλον που έχω αντιδικία. Εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτά. Και εγώ είχα αντιδικία, ας πούμε, ναι, με το Βελόπουλο και πλακώθηκα εκεί και τα λοιπά. Καλά, ναι, αλλά έχουν εκτίμηση ο ένας τον άλλον. Αλλά ο Βελόπουλος μπορεί να πουλήσει, να πούμε, σε σχοινό. Πάγω αυτό που θέλω να βγάζω, τα παγάκια. Τα παγάκια, ναι, πάγω. Να τον πουλήσει. Αυτό είναι ναι, προϊόν, ναι, καλό να πούμε. Νίκο, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να πάμε λίγο στον τύπο. Ναι. Ο Εσίτη τόσο άμπαλος δεν είναι ρεσί. Υπάρχουν φάσεις που κάνει μακρινές μπαλιές ακριβίας. Τα είδαμε χθες και με τον Κωστή μαζί. Αυτές δεν μετράνε σαν ασίστ. Πώς δεν μετράνε. Η μακρινή μπαλιά ακριβία. Πρέπει να βάλεις γκολ όμως. Δεν είναι έτσι. Τη πάει δεξιά-αριστερά. Τη πάει δεξιά-αριστερά. Δηλαδή μπορεί να βγάλει μια τριαντάρα μπαλιά στον εξτρέμ. Μπορεί να βγάλει. Μπορεί να βγάλει. Μπορεί να την κάνει. Ναι, εντάξει. Δεν είπαμε ότι είναι. Εκεί, να πούμε, ναι, ναι, απλά δεν έχει τεχνική σίγουρα του Αλουνού, έτσι δεν το συζητάμε. Του Μπράνταρης. Για τον οποίο κάποιοι λέει ότι ο Πάουκ μπορεί να κάνει και κολπάκια. Να λέει ότι πάω να χτυπήσει. Γιατί ακόμα λέει δεν τον έχουμε ανακοινώσει, λέει τον Εσίτη. Τον Εσίτη. Ναι, μήπως κάνουμε κανένα κόλπο κι εμείς. Σαν του Κοεντράο. Εγώ προτιμάω τον έβριζαν τα παόκια. Εγώ τον προτιμάω τον Εσίτη. Τον θα πάω και κάτω από το προφίλ του Κοεντράε. Ξέρετε, Κοεντράε! Έτσι τον έκανε στραβοστόμιδε, τον έβριζαν. Κοεντράε, ήρθε στον πάο και μα πούλησε τρέλα. Έρωγαν, Κοεντράε! Είχαν οι. Τον βγάλαν άχρηστο τώρα. Τον έκραζαν στο Facebook. Άλλο τον κράζω και άλλο τον βγάζω άχρηστο. Ναι. Ο παοξή δεν μπορεί να δεχθεί την απόρριψη. Ναι. Επειδή είναι εγωπαθής, νομίζει είναι ο ντε και καλά ο παδός της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ, νομίζει πια ότι είναι ο κούκλος, κατάλαβες. Απ' τη μία είναι καλό μια, αυτό, έχει αυτοπεποίθηση, αλλά... Έχει μια βλαχομαγκιά να πούμε ακόμα, την έχει. Κοεντράε! Εγώ προβλέπω παιδιά ότι ο Πάκ θα είναι καλύτερος από πέρσι λέει και θα δούμε και καλύτερη μπάλα από ό,τι έρχεται ο Μάου Μάου. Ο Μάου Μάου είναι ο Εσίτη, περιμένουμε, Εσίτη. Σήμερα είναι η μέρα κομβική. Για μένα πρέπει να ήταν ήδη εκεί. Κοίταξε, και να του περιμένει για να κάνουν προπόνηση σήμερα. Αυτό τώρα δεν θα έρθει έτοιμο και θα είναι κακό για τα μάτς με τον Άγιαξ. Σου λέω εγώ. Ναι. Τουλάχιστον στο ένα μάτς στην Τούμπα δεν θα είναι έτοιμο. Δηλαδή βλέπω ότι αργείται πολύ να τον. Ναι. Μέχρι να έρθει, να εγκληματιστεί, να βγάλει τις βαλίτσες, να περάσει λογικά ιατρικά. Λογικά πάμε με την εδεκάδα που είδαμε χθες. Άστο να τώρα. Έστα πάμε τώρα. Εντάξει, εντάξει, τελείωσε. Τον Μάο Μάο. Λοιπόν, μου στείλε ο Χάρης ο Μανουλίδης τα διαρκές τελευταίας δεκαετίας. Ναι. 21% ήταν το ρεκόρ το 2009. Με το Ζαγοράκι. Πέρσι είχε 20-112 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Φέτος είναι έτοιμος να κάνει το 22.000. Έχει κάνει 21. Τα πέρασε το Ζαγοράκι. Τα πέρασε. Πάει ο Φουκαράς. Έχουν μείνει 300 εκεί στα επίσημα τα πανάκριβα. Ναι. Αυτά ναι, έχουν μείνει. Αυτά λοιπόν έχουν μείνει τα πανάκριβα. Ας τα δώσεις αυτό, μωρέ. Τι. Ας τα δώσει οι δημόσιες σχέσεις. Α, public relations, ναι. Σε εταιρείες, χορηγούς, σε εταιρείες. Ναι. Τι, τα αφήσει έτσι.
Ποιο είναι εκεί στο τμήμα των δημοσίων σχέσεων. Έχουν εκεί καλά, παιδιά. Ποιο κουρούμπαγλά είναι εκεί. Ναι, κουρούμπαγλά. Πε, ποιοι είναι ρε, οι χορηγοί και τα λοιπά. Ο Ελοβάρη, ποιο είναι. Δώστε δυο αυτά. Ναι, να ναι. Δώσει και ένα σε εμά. Πάμε λίγο προ το Ελοβάρη. Ο φίλο μα, δώστε ρε, Ελοβάρη. Το γνώριζαν τον Ελοβάρη. Ωραίο τύπο. Μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο. Ναι, 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 ναι. Ναι, βέβαια. Πώ τον έκοψε. Έτσι. Έτσι τον έκοψε. Όπω μου δείξε. Το δάχτυλο το έδειξα. Μεγάλο. 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 Λοιπόν. Sport time. Μεγάλο. Έχει του. Δύο από τους τρεις διακριθέντες του Ολυμπιακού, Σεμέδο και Σά και τον Ποντένσε. Ναι. Και γράφει στο χέρι του, λέει, ναι. Στάθηκε όρθιος στην Τσεχία. Ναι. Κορυφή Σεμέδο Σά, το πάλεψε ο Ποντένσε. Εγώ βάζω. Ωραίο, στους... ωραίο. 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 Εντάξει. Εμένα με ενδιαφέρει. Δίνει και όραμα. Όταν παίζει ένα μάτς. Ναι, ναι. Αυτός, ας πούμε, που έχει δει το μάτς και πάει να διαβάσει κριτική, μην διαβάζει άλλα αντάλλον. Ναι. Ωραίο. 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 Μια χαρά. Έχει χτυπήματα, ο Ρεξάτος, ο Πάο κέρδισε και την Άντερλεχτ. Ωραίο. Συμφωνία με εσύ, τη 2.100 εισιτήρια παίρνει ο Πάο και τη ρεβάζει στο Άμστερνταμ. Πουλάει. 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 Πάμε παρακάτω. Πάμε. Πάμε Sport Day. Ναι. Πετάει, λέει ο Πάο. Ναι. Νίκησε και την Άντερλεχτ. Φερέιρα, θέλω περισσότερη ένταση. Σήμερα τα σπουδαία για τον εσύ. Κοίτα. Ένα χτύπημα μικρό πάνω. Sport Day. Ναι. Είναι έξυπνη. Βάζει και Πάο καρκετό, ε. Γιατί σου λέει στην Αθήνα. Ναι. Έχουμε και ταξίδια. Πηγαίνουν, ξέρω εγώ, εμπορικοί αντιπρόσωποι, είναι κάποιοι μόνοι. Τώρα καλοκαίρι που έρχονται Πειραιά, ένα λιμάνι για να πάνε σε νησιά, ναι. Από πάνω σου λέει τσιμπήσουνε. Η Μέτρος προσθάει μέχρι τα Λιτόχωρο, ναι. Σου λέει θα πάρουν, ας πάρουν καλά, εμάς. Καλά κάνουμε κόλπο τώρα εδώ με τον Τζαμπάν. Ας πάρουν εμάς. Ναι, ναι, ναι. Κόλπο λοιπόν, κάνουμε για εδώ. Για εδώ, εντάξει, ναι, ναι, έστω εδώ. Αστεράτος, λέει ο Ολυμπιακός, πήρε, ναι, στην Τσεχία προβάδισμα πρόκρισης και καλύτερα να ολοκληρώσει τη δουλειά. Προβάδισμα για μένα δεν πήρε. Δεν πήρε. Άμα κέρδιζε θα έπαιρνε, ναι, okay, ναι. Άμα έπαιρνε 1-1. Ναι. Τώρα είναι όπως ήταν η κατάσταση. Ξεκινάμε από την αρχή. Από την αρχή, ναι, εντάξει, από την αρχή. Τελική μάχη για Σέγκεφελτ, του Ολυμπιακού, θα πάρει κι άλλο παίχτη ανακοίνωση. Εγώ αν ήμουν, ας πούμε, Sport Day και αυτά, ναι, θα έγραφα. Πολύ καλό το 0-0, πολύ καλό ανασταλτικά. Ναι. Μας προβλημάτισε το δημιουργικό κομμάτι με τον Ποντένσε. Θα έβαζα και έναν προβληματισμό μέσα στην, ας πούμε, την καλή, πουστή, εικόνα, να πούμε, ναι. Βγάζοντας οπαδικούς μαδίες και σχολιάζοντας ως, ναι, κριτικός ποδοσφαιριστής. Μόνο, ναι, μόνο, ναι, μόνο. Ο Ολυμπιακός ήταν κάτω του μετρίου χθες. Ναι. Κάτω του μετρίου, όπως τα λέω. Ναι. Είχε 2-3 παίχτες που κράτησαν προσχήματα και έμεινε το σκορ 0-0 γιατί ήταν καλός και ο Σά. Ναι. Έτσι. Δεν άρα ήταν λες για ότι, να παίρνεις αέρα. Λες ότι αυτοί μπορεί στην κόντρα σε κάνουν καμιά. Εύκολα. 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 Και μετά τρέχα βάλε 2 το εσύ. Ξαναλέω. Με τον ποντέ σε δεκάρι. Α, μπράβο. Ναι. Έλειπε όλη, ναι, όλη η τετράδα της άμυνάς σου. Ναι. Στα μπακ που μπήκαν ως αλλαγές σου, ναι, είπε ο άλλος, επειδή δεν είστε first class, καθίστε πίσω, μην φάμε γκολ τουλάχιστον. Μπράβο. Δεν ανέβαινα για να ελευθερωθούν και οι εξτρέμ, να συγκλίνουν και μέσα, να παίξουν παιχνίδι στην πλήση. Ήταν ένα συντηρητικό παιχνίδι και άλλο δύο προ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μετά τον Ζαχίτ και τον Νούνιες πάει να πάρει και ακόμα ένα τον Ζέγκεφελτ. Και άμα πάρει και κανένα Ουάρντα από εμάς, κάτσε μην φτάσει σε αποδόσεις και την ΑΕΚ. Τον Ουάρντα μην τον πουλήσετε στις γάτες. Άκου τι σου λέω. Ναι, για πες. Ο Ουάρντα. Πού να τον πουλήσουμε τον Ουάρντα. Τον Ουάρντα όπου και να τον δώσετε. Σε καμιά Τουρκία να τον δώσετε. Ναι, για πρέπει να πάρετε αντάλλαγμα. Ναι, συμφωνώ. Μην το δώσετε αμάν πελάς είναι. Να φύγει το συμβόλαιο. Και μην το κατηγορείτε πολύ ότι είναι το Μάρ και θέλετε να το ξεπουλήσετε. Όχι, 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 όχι. Γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Εντάξει. Ναι. Μην το παρακάνετε. Δηλαδή, δώσω στην Τουρκία πουλά τον εμένα, εμένα ο Ουάρντα. Σ' αρέσει. Όχι. Έχει, σαν παίκτης είναι καλός. Με έχει απογοητεύσει πέρσι σαν παίκτης. Ναι. Δηλαδή, αυτά που λένε, όχι κάνει, όχι κολλάει, όχι κάνει. Αν ο Ουάρντα, άκουσε με, ήταν ένας ποδοσφαιριστής με το ένα σμένα του. Με τη διείσδυσή του να συμμετέχει στο τακτικό κομμάτι, να είναι πειθαρχημένος στον αγωνιστικό χώρο, ναι, κανείς δεν θα έβγαινε να πει ότι κοιτάει κορίτσι. Ξέρεις, θα λέγανε. Και τι να κάνει το παιδί, αγόρι είναι. Ναι. Τι να κάνει το παιδί. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά πάλι θα βάλω ένα αλλά. Νομίζω ότι η εξωγειοποιητική του συμπεριφορά είναι μια συνέχεια και στο χορτάρι. Δηλαδή δεν είναι καλό στον. Αυτός αυτό πέρανε έξω και επηρεάζεται και στο παιχνίδι. Αυτό τώρα. Ναι. Ο Ουάρντα, τι άμα δεν έχει καθαρό μυαλό, ηρεμία να παίξει την παλίτσα. Μπορεί να έχει κάνει. Ναι. Εγώ σου λέω δεν τρώει. Πούμε, δεν είναι ανάκατα τα κάνει. Και ασχολείται με τα ίστακα. Πού να παίξει μπάλα. Εγώ σου λέω δεν πίνει. Άστο. Άντε, να τα κάνουμε αυτή την υπόθεση. Εσύ έχει κάνει αυτό. Τι έκανε. Αυνανίζεται 6-7 φορές τη μέρα. Στο λέω εγώ τι κάνει. Και θέλει να βρει και άλλη μία για 5-6 φορές ακόμα. Άμα αυνανιστεί 3 φορές. Ναι. Δεν πα πα στη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τι ναι, ναι. Ναι. Άμα αυτό βαράει όλη μέρα το σπίτι. Να ξέρω αν δεν έχει κανένα πρωινό. Να ξέρω ποιο είναι ο λόγο που δεν ήρθε. Να λέω Κωνσταντίνο, παιδιά, χθε είχε δουλειέ. Είχε μερεμέτια να κάνει στο σπίτι. Ήγε ο πατέρα μου ένα συμπέκτη. Για πε τον. Δεν λέω. Δεν λες, στον Απόλλωνα Καλαμαριά. Να, είδε, θα ξέρει από πρώτο χέρι, Κωνσταντίνε. Και τι λέει, έκανε, δεν πήγε να προπονήσει. Λέει ο πατέρα μου. Παιχταρά. Μπορούσε να βρει. Να το πεις πίσω από το κέντρο, ναι, μέσα στο οριζόντιο δοκάρι. Και να το βρίσκει. Να το βρίσκει. Ναι. Αλλά. Στο πούλμαν. Ναι, ναι. Βαρούσε. Βαρούσε και στο πούλμαν σκάγια. Γκασμά. Γκασμά βαρούσε. Μέσα σε ένα
πηγαίναμε λέει, να παίξουμε λέει, στην Κοζάνη. Ε, το τρένο τα ψυχάκια, ναι. Στην Κοζάνη λέει, πήγαμε να παίξουμε παγωνιά με στο πούλμαν. Αυτό σα έδινε. Και αυτό λέει δύο βαθμού κατά το πούλμαν. Δεν γάμα το λέει. Δεν μας τρελάνε. Από το να κυνηγάω του συμπαίχτε μου, α τι δώσω μόνο γιατί είμαι. Μόνο έχει ωρέξει πολύ. Η ζωή. Δηλαδή έχει άνθρωποι που έχουν παραξενιά. Αυτό είναι εκεί α πούμε. Εντάξει. Καλύτερα να πιει δυο ουίσκι και να ρίξει ένα ναι. Βόλι, ναι. Παρά να ρίξει 6-7 και μετά μπορεί να πάρει τα πόδια του. Γιατί ο Άρντα φαίνεται το παιδί ότι δεν έχει και δυνάμεις. Δεν έχει δυνάμεις. Κάνει όλη την ίδια παράλληλη κίνηση, στην ίδια ευθεία κάθετη κίνηση. Δεν κάνει δεν μπουκα. Έχει, ρε. Ναι. Μα τι ρε σίκουλιανέ. Ναι, μαζί ρε, τι μπουκα να κάνει, ρε. Τίποτα. Εδώ άμα δύο ρίξει ο άλλος δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα. Βάλιν τώρα. Ναι. Μα είναι, τα λέμε τώρα για ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται να πούμε. Άρα συμφωνείς αυτό που σου λέω. Άρα... Τι είναι συνέχεια. Τη προσωπική ζωή η απόδοσή του στο χορτάρι. Δηλαδή, μπορεί να μην το δει τον Ουάρτα να βγαίνει έξω να ξενυχτάει. Ναι, αλλά στο σπίτι αυτό θα σπίτι δίνει. Να ρίξει του σουβάδε από το. Θα θέλει, πώ το λένε, τον Κοσμάουλο. Να φύγουν τα κουφώματα να ξυλωθούν όλα. Σε δύο Κοσμάουλε σε βγάλουν ναι, στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, ναι, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά να πούμε. Live. Πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Balance. Άρε, Λούτσι, θα μα λύσει με τα balance μα. Τα balance. Θα μα λύσει ο Λούτσι με αυτά. Λοιπόν, στα λέω για να ξέρει και ο κόσμο τι σημαίνει καλή και κακή εξωκυπηδική ζωή να πούμε κατά κάποιο τρόπο. Σωστό. Μάγκας ο Μάρτινς. Ποιος έστειλε μήνυμα. Η Κοσμοτέ. Τι θέλει. Έχετε τρία μηνύματα. Λέει καλέστε. Κάμια προσφορά. Εντάξει, ναι. Καλό αυτό. Λοιπόν, μάγκας ο Μάρτινς τον οδηγεί. Είπα ναι. Ο Μάρτινς θες το χειρίζει και έξυπνα. Δεν έχει κακό προπονητή Ολυμπιακός. Όχι, δεν έχει. Μπορεί να πήρε κανένα βυσκάκι, το μάτι θολό είναι λίγο. Θες και οι δύο, άμα του έβλεπε, ήταν λες και βγήκαν από κανένα σαλούν. Και ο άλλο, ο Βουρμπά, τέτοιο στυλ. Είχανε μάτι θολό. Θολωμένοι και οι δύο με το μάτι, αλλά είναι καλοί προπονητές και οι δύο. Σαν του Τερεπέγουλ μετά την 12η μπύρα. Όχι, όχι, ο Τερεπέγουλ. 12 μπύρε μισό. Παγάσα, άρε τέρε. Εγώ, άρε τέρε που λένε. 6 κιλά μπύρα. Πώ τα έβγαλε αυτά, δεν τα έβγαλε, τι έβγαλε. Με σωληνάκι στη τουαλέτα ήταν όλο το βράδυ, τι έκανε. Κανεί δεν του λέω. Δεν θα πήγαινε τουαλέτα κάτι και λίγο. Αυτό το νεφρό λέω άμα είχε στόμα. Το καημένο το νεφράκι δεν το λυπάσαι. Δεν το λυπάσαι το νεφρό. Λοιπόν, φωτιά στην κόντρα ο Πάοκ και τριάρα την Άντερλεχτ. Έχει χτύπημα και για τον Πάοκ. Ναι. Με Βέρντε και Ολιβέρα, αλλά χωρίς οικονόμου η ΑΕΚ έχει ένα. Αμάν αυτή η live. Αμάν αυτή η live. Αμάν. Πετάτε δύο καλά, ρε. Ναι. Δύο καλά πιασάρικα. Έπιασε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Θα... Έπιασε όλες τις μεγάλες ομάδες. Ο φιλόλογος στην έκθεση, εσένα που βγάζει τα πρωτοσέλιδα, τι σε είχε στο τρίμηνο, ρε φίλε. Κάτω τη βάση. Τι σε είχε στο τρίμηνο. Οχ, φως. Πάμε φως. Θα μιλήσει το κάστρο. Ποιο το κάστρο. Του Καραϊσκάκη. Οχ, άρχισε ο λαϊκισμός. Ναι, θα μιλήσει το κάστρο. Οχ, οχ. Ξέρεις την έννοια. Ένα τέτοια προσέλιδα θυμάμαι δεκαετία 80-90 και εμείς. Ναι, ναι. Ο νόμος της Τούμπας, ναι. Θα θυμάσαι. Ο νόμος της Τούμπας. Και με ξύλινο και Δημήτρης. Τα ετόπουλα. Τα ετόπουλα. Θα πετάξουν τα ετόπουλα. Πίνα Τούμπο ή. Ναι. Αυτά που λάγαν τότε. Θα μιλήσει το κάστρο, λέει. Κέρδισαν τη μάχη τη κερκίδα, λέει ο παδί. Αυτά χτύπησε ο Αβραάμ. Γλύφει του οπαδού και το κάστρο. Εντάξει. Πε μα την μπάλα, τι είδε τώρα. Κάστρα και ιστορίε. Κάτσε να. Με γίγαντε του Σάκε Εμέδο. Έμεινε όρθιο. Κατά τα άλλα. Ναι. Εμέσω λέει ότι αυτοί οι δύο συνάμυνα μα κράτησαν. Αλλά το κάστρο θα μιλήσει. Θέλω να δω τις μέσα σελίδες. Θα πάω γράφουμε. Τώρα εδώ να. Θα πάρουμε, να δούμε. Θα πάρω... να ανοίξουμε στο περίπτωρο. Θα πάω το φίλο μου το Μασόνα στο αεροδρόμιο. Ναι. Φεύγει. Και θα πάρω κάνα 2-3 εφημερίδες. Να δεις τι γράφουν. Να δω τι γράφουν. Ναι. Γιατί στο αεροδρόμιο, εκεί το οποίο το μόνο είναι φτηνό, είναι οι εφημερίδες. Είναι η ίδια τιμή, δεν αλλάζει εκεί. Άμα πάρω πιει καφέ στο αεροδρόμιο. Φεύγει με στάμπα. Πίσω έχει ένα πιάσιμο, χέρι. Χερούλε έχει. Έχει κοκκινάδια στο πισινό. Οχό! Κόκκινο! 5 ευρώ καφέ. Έχετε τρελαθεί. Δεν γίνεται όμω όλα τα. Έχετε κασέψει, ρε. Λοιπόν, τι άνθρωπο. Κόκκινο. Είναι δυνατόν, ρε. Κόκκινος. Κόκκινος. Ναι. Την έχει στο χέρι του. Μάλιστα. Ο Θρύλος άφησε τη μισή δουλειά για το Καραϊσκάκι. Κορυφαίοι σε μέδο, Τσιμίκα, Σάκε, Ποντένσε. Το Ποντένσε τον έβαλε διακριθέντα. Τον έβαλε διακριθέντα. Εγώ γιατί, δεν τον βάζω τον Ποντένσε. Γιατί τον έβαλε διακριθέντα. Γιατί κράτησε λίγο μπάλα παραπάνω και έδωσε λίγο ηρεμία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ήταν ο μόνος που κρατούσε μπάλα βασικά. Όπως λέγανε, ηρέμησε το παιχνίδι. Κάπως έτσι. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή από το 25 και μετά ο Ολυμπιακός μέχρι το 70, γιατί μετά έχασα δυνάμεις και οι δύο, ο Ολυμπιακός πελαγοδρομούσε στο γήπεδο. Ο Ποντένσε ήταν ο μόνος που κρατούσε λίγο την μπάλα. Έλειπε ο Φορτούνης. Πολύ. Είναι μεγάλη απουσία. Είναι άλλη ομάδα Ολυμπιακός. Δηλαδή τώρα. Άμα αποκλειστούν, τότε θα θυμηθούν ότι. Εγώ θέλω να αποκλειστούν. Δεν ξέρω τι θέλω να αποκλειστούν για να δω μετά την κριτική δεν θα κάνουν. Ναι. Μετά είναι αργά. Για το Μαρινάκι. Ναι, μετά είναι αργά. Έχει κριτική στο Μαρινάκι. Όχι, ρε φίλε, ναι. Και επειδή έλεγαν ότι ναι. Έπεσε η Κούντα και ήταν καλό εχθές, ναι. Σα ερωτώ εγώ στη δημοκρατία. Άτε που πάλι, έχουμε ναι. Σήμερα. Ναι, ναι. Ποια είναι η ελευθερία λόγω να ορίστε εδώ πέρα. Εδώ, μικρόφωνο. Όποιο θέλουμε τον ξεφωνήσουμε. Επειδή είμαστε λίγο τρελοί και έχονται χορηγοί, μην νομίζει. Άμα φύγουν οι χορηγοί, θα μας δέρνουν. Θα μας δέρνουν, το ξέρω. Ναι, ναι. Το... Φέρνει σήμερα από Γαλλία παίχτη ο Θρύλος και μια που μιλάμε για τον παίχτη είναι ένας, ο Μπόμπι Άλεν, ένας τερματοφύλακας. Μπόμπι Άλεν. Ναι. Δεν με κάνει.
δεν είναι και τίποτα μαναμάν. Για ρεζέρβα του ΣΑ θα το φέρουν. Ο Μπόμπι Άλεν. Ναι, ναι. Γιατί τώρα ποιο είναι ρεζέρβα του ΣΑ. Ένα ο Τσολάκης νομίζω. Ποιο Τσολάκης. Τσολάκης κάπως έτσι. Τσολάκης. Ο Σιαμπάνης φεύγει δανεικός. Έχει την τύχη του Τσαντάρη, των πολλών που έφυγαν εδώ και έβγαλαν γλώσσα. Κατάρα. Δεν ξέρω. Έχει, δεν ξέρω τι έχει. Κατάρα μεγάλη. Λοιπόν, τον πρόδωσε το άγχος της πρεμιέρας. Πολύ αγχωμένος ήταν πάντως ο Ολυμπιακός. Το ξαναλέω, ήταν κάτω του μετρίου. Άρα ο Κόκκινος περίμενε καλύτερα πράγματα από ό,τι βλέπω εκεί πέρα. Ναι. Αλλά λέει την έχει στο χέρι. Δεν είναι άσχημο να το πει ότι έχει στο χέρι. Όχι, δεν είναι άσχημο. Αυτά είναι. Όχι, όχι. Κάτσε που πας, δεν θα σχολιάσουμε την αγαπημένη σου ώρα. ΑΕΚ, δεν θες. Οξύδης, ο Βίλογκ. Α, δεν την έχει την ΑΕΚ, δεν την έχει την ΑΕΚ. Άστο, εντάξει. Εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα, Κωνσταντίνε μου. Πώς, ο Χουτεσιώτης, όχι, δεν ξέρω αν είναι ο Χουτεσιώτης, ένα μικρό έχει νομίζω. Τέρμα. Ναι, ένα μικρό. Είχε εδώ ένα από τις Σέρες ένα παιδί από το Γάζορο. Ναι. Εξαφανίστηκε αυτός, δεν ξέρω πού είναι. Να είναι δεύτερος αυτός. Εντάξει, πολύ δεν θυμάμαι πώς το λένε το παιδάκι. Δεν έχει πίσω σοβαρό backup από τον. Δηλαδή είναι ο Σάκ, είναι το χάος μετά. Δηλαδή δεν έχει την ηρεμία που έχει ο Φερέρα, που έχει τον Πασχαλάκη, έχει Ζίχοβιτς, έχει Μελίσσα που είναι εξαιρετικός ο Μελίσσας, έτσι. Ο Μελίσσας κακός ήρθε στον ΠΑΟ. Τι να κάνει όμως ο άνθρωπος. Να πάει κάπου να παίξει. Να πάρα, πάλι να παίξει, πήγε στη Λαμία, πέρσι ήταν εξαιρετικός. Να παίξει, ρε. Να παίξει. Εντάξει, οκ, okay, να παίξει. Να παίξει. Τώρα, άμα είναι στον ΠΑΟΚ τρίτος. Ναι. Πίσω είναι. Πίσω είναι. Πίσω. Α, λοιπόν, έχω και τα άλλα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, φέρνει Μπογιέ ο Γιακουμάκης. Μέσα με Λαμία η Βέρδε και ο Λιβέρα για το φιλικό. Αυτά λέει η ώρα. Α, δεν πουλάς ρεξίδι με τη Λαμία τώρα με τη Λαμία. Θέλει να φέρει πάλι πίσω τον Μπογιέ που είχε πέρσι μαζί. Ο Μπογιέ ένα... καλό ήταν. Καλό, τεχνίτη ήταν. Πολύ καλό. Λίγο αργό μεν, αλλά τεχνηταρά. Δίδυμο με τον άλλον έκανε καλό. Ναι. Με τον Λιβαδιά. Και μέτρο σπορ έτσι για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μα. Απόλαυση. Ο ΠΑΟΚ με ταχύτητη ανάπτυξη φαντασία κέρδισε 3-1 και την Άντελεχτ. Χτύπημα και για τον Άρη που έχει μέσα ένα πολύ ωραίο θέμα. 5 ισχυρά κίνητρα ο Στράτζαλης για να προκριθεί ο Άρης να πάει στην Μόλντε. Έτσι, η οποία είναι από την Νορβηγία, παιδιά, για να μην έχουμε μπερδέματα, γιατί κάποιοι εδώ την μπερδέψανε χθες. Έτσι, βγήκε ο Παπάζου, νομίζω, έλεγε Σουηδική και δεν σημαίνει. Ποιο Παπάζου. Ο παλιός ο παίκτης. Ο Τελικαλής. Ναι, ο που έβγαζε με τον Άλκη για να κάνει. Παπάζου. Το μορφόπεδο. Ναι, 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 ο Αργός. Ναι, ναι. Απορώ πως μπερδεύτηκε, αυτός έπαιζε εκεί κιόλας. Στην οδηγή έπαιζε, δηλαδή. Εντάξει, μπορεί η ερήμη του λόγου. Ερήμη του λόγου, ναι, εντάξει. Okay. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Κωνσταντίνε μου, μία ώρα δεν φτάνει για να αποκτήσουμε το μαύρισμα που ονειρευόμασταν στις διακοπές. Ή κάνεις μαυρίζεις? Όχι. Με δέρνουν στο γυμναστήριο και μόνο έτσι μαυρίζεις. Ναι. Λοιπόν, φτάνει όμως για να κερδίσετε τα εισιτήρια της επιστροφής σας από το Flames to Go, του Free to Go και την Sea Jets. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, 5 τυχεροί κερδίζουν διπλά εισιτήρια επιστροφής από το Flames to Go. Μπείτε τώρα στο MyFreeToGo app και διεκδικήστε τα. Εμείς θα έχουμε σε πολύ πολύ λίγο τη Σμαράγδα Μπασάκου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ναι, Χάρη, τα 21% της αγοράκης αποτελούν παρελθόν όντως. Αυτή τη στιγμή στα διαρκές του πάγκου είναι γύρω στα 21.700. Έχουν μείνει λίγα. Πραγματικά πάμε, υπάρχει πλέον νέο ρεκόρ. Λοιπόν, Σμαράγδα Μπασάκου, να το κορίτσι μας έφτασε. Και επιστρέφουμε μετά την κορασίδα μας εδώ, την κούκλα μας, για το τελευταίο ημίωρο με τις δικές σας πλέον γραμμές. Μπορεί τα παιχνίδια να σταμάτησαν το καλοκαίρι, βέβαια αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν στη ζωή μας, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων και στο Ridges Casino, Carol Cash. Φίλες και φίλοι, να το θυμάστε γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Και για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο με το που μπείτε στην είσοδο σας δίνουν λαχνούς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε κληρώσεις. Αν ακούσετε το ονοματάκι σας, μπορεί να διεκδικήσετε μετρητά έως και 5.000 ευρώ. Αλλά για ένα αυτοκίνητο Renault Twingo είναι μια καλή ευκαιρία για να αλλάξετε αυτοκίνητο. Πάμε στο πολιτικό δίλεπτο του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, χθες είδαμε το μάτι. Ποιο μάτι? Δύο άτομα. Ποιο μάτι? Α, σαν χθες. Ναι. Ναι, ναι. Τα ψέματα του Τσίπρα που ήξερε ότι είχε νεκρούς και δεν τους έλεγε. Δεν τα λέει. 102, ε. Ναι, τους έκρυβε τους νεκρούς, θα ρίξει και δεν τους βγάζαμε. Ναι, ναι. Και το μεγάλο έγκλημά του, που το πλήρωσε βέβαια, είναι ότι τον υπαρχηγό της πυροσβεστικής, τον οποίο ήταν υπεύθυνος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις φωτιές εκεί, ναι, τον έκανε αρχηγό της. Αυτόν τον ναι, έκανε αρχηγό, μάλιστα. Δεύτερον. Λάθος, έγκλημα. Πολιτικό λάθος. Βέβαια. Σήμερα στη Βουλή. Τι γίνεται? Συζητείται η άρση της ασυλίας αυτού του γορίλα του Πολάκη. Πολάκης! Σήμερα! Θα προπώνει το κορμί που κάνει το μάγκα. Ναι, ναι.
ο οποίος κατέγραφε το Στουρνάλα σε μια προσωπική συνομιλία, ιδιωτική συνομιλία. Τέτοια έκανε ο Πολάκης. Ναι. Ναι. Και βλέπω να παρακαλάει τον Άδωνη. Γονιπετής. Άλλο. Τι να έχουμε. Δω τη μαγιά. Τι τρίτο. Λέει τρίτο, πολιτικό δελτίο και συγκεκριμένο. Είχαμε σφαγή των Αρμενίων στην κρίση αξιωματικών. Φαγώθηκαν πολλοί στρατηγοί και πάρα πολύ μεγάλο. Μεγαλογαλονάδες κτλ. Ναι, ναι. Αλλά όμως. Αλλά. Ναι. Ο Χρυσοχοΐδης διατήρησε και κάποιους από το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο Μητσοτάκης πρέπει να πάρει. Γιατί όταν θες να φας, να πούμε την 17 Νοέμβρη, δίθεν και τα Εξάρχεια. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει κομμουνιστής αστυνομικός και κομμουνιστής να πούμε. Μάλιστα. Σε πόστο. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται ο κομμουνιστής. Εκεί πρέπει να βάλεις άλλον. Ναι. Και με τον Ερντογκάν σταματήστε να ασχολείστε. Τι έγινε ο Ερντογκάν. Ασχολείται. Έκανε ο Ερντογκάν. Πέθανε ο Ερντογκάν. Δεν έβαλε τίποτα. Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν είναι λίγο φιάκας, θέλει να ακούγεται το όνομά του, είναι κεντρικό. Και φτιάχνει fake ειδήσεις. Ναι, ναι, μην ασχολείστε, διότι ούτε για ο Τρεις Πετρελό θα κάνει τίποτα, δεν θα κάνει. Όσο κάνουν κουμάντο εκεί οι Εβραίοι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Οι καλύτεροι πιλότοι στον κόσμο είναι οι Εβραίοι. Ναι. Ναι. Γιατί. Έτσι. Α, έχουν μάθει να πετάνε καλά τα, λένε, τα Εβραίοι, αερόπλανα. Μην κάνει μαγκές, λέει, γιατί εμείς, λέει. Τι κάνουν αυτοί. Μην κάνουμε μαγκές. Θα σκοτεινιάσει ο ουρανός της Κωνσταντινούπολης, λέει, άμα κάνει μαγκές, λέει. Αν μας δώσετε εντολή εμάς. Θα σκοτεινιάσει. Είπε. Πολιτικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, από τον Κωστήρα. Από τον... Ναι, μπαμ, ναι, 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 χτυπάς Ευρώπη και φεύγεις. Δεν μπαμ, το συζητάμε. Ανοίγουμε και γραμμές, παιδιά. 90-90-90 να πούμε μια καλημέρα στην καρδιά του καλοκαιριού, να σχολιάσουμε επικαιρότητα. Πάω Ολυμπιακό, Άρη, αύριο που μπαίνει για τα καλά ζωή μας και τον Άρη. Αύριο στη φοβερή Μαρμίτα. Τι θα έχουμε. Θα έχουμε ανάλυση παιχνιδιού Άρη. Ναι. Και. Τι ώρα. Και τι ώρα παίζει ο Άρης. Την ώρα του αγώνα. Την ώρα του αγώνα. Νωρίτερα. Θα έχω και τον Χαζινάκο που είναι αργιανός εκεί να βρίζει και να κάνει ένα χτυπιέτη. Θα είναι μεγάλο σοου. Θα να έρθω να πιω κανένα μπακάρδι, κανένα τι πίνεται σε εκεί. Θα σε βάλω κουαντρό με το κάλε. Παχαίνει όμως, ρε φίλε, το είπα αυτό. Είναι πολλέ χιλιόμετρα. Παρακάνω χιλιόμετρα. Άμα δεν φας το βράδυ. Ναι, ναι, δεν τρώω για ούτε αγούρι. Εγώ δεν έφαγα το βράδυ. Κουφάνε από δύο κουαντρό. Γιατί ήμουν με τον Τερεμπέουλου και πού να γλιτώσω. Ναι. Ρώτα λέει τον τρελό. Γιατί δεν πήγε ούτε ένα Σιριζέο στο μνημόσυνο των 102 θυμάτων, αν ήταν λοθρομετανά. Στα θύματα θα πήγαιναν. Καλά, οι κομμουνιστές έχουν μια τάση. Τι, ναι, έχουν μια. Αυτός είναι εδώ σε κοντράκ συνέχεια. Είναι πολύ ωραίος αυτός. Καλά κάνει. Ναι. Καλά κάνει. Έχει εύστοχες παρατηρήσεις πάντοτε. Καλά κάνει. Όταν έχει άλλες επιχειρήματα. Ναι. Δηλαδή, σε βρίζει ένας. Του λες, ρε φίλε, γιατί με βρίζεις. Ναι. Δεν σου λέει. Τότε σε εκνευρίζει κιόλα. Το πλακώνει εκείνη την ώρα. Ναι, αλλά άμα σου λέει 1, 2, 3. Έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Λες, το αναθεωρεί. Κάτσε, μην έκανα λάθος, να το διορθώσω, ρε παιδί μου. Πάμε γραμμές γιατί έχουμε προβλήματα το βρίσιμο. Ωραίος. Πότε έρχεται ο ΕΣΥΤΗ, παιδιά, δεν γνωρίζω πότε έρχεται. Αυτό που γνωρίζω και θα σας πω, γιατί υπάρχει και το ρεπορτάζ που κάνει, έχει κάνει και ο Πέτρος ο Χαριζακλής που τάψαξε όλα. Τι είπα, έτσι, γιατί τι είπα, με εμένα μου αρέσει να λέω πάντοτε τα παιδιά που δουλεύουν. Ναι. Ο ΕΣΥΤΗ έπαιξε σε όλα τα φιλικά της Γάνδης, εκτός από ένα 6 φιλικά έδωσε η Γάνδη, αυτό λένε... με τον Άρη. Γιατί λένε να λέει τραυματία. Όχι, όχι, είναι έτοιμος, έτοιμος, έτοιμος. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο ΕΣΥΤΗ είναι πανέτοιμος. Έπαιξε στα 5 από τα 6 φιλικά της Γάνδης. Μπαίνει μέσα και παίζει. Προετοιμασία full, μόνο με τον Άρη δεν έπαιξε. Το 3-0. Δηλαδή μπορεί να παίξει και με τον. Βέβαια, άμα μπει μέσα και του καταλάβει τον ρόλο του, το βάζει κανονικά μέσα. Που ο ρόλος του είναι ένας αυτός, να κόβει και να δέρνει. Ναι. Τελείωσε. Μπορεί να του δώσει εντολή, πάρετε ένα χαφ καλό μαντουμάν. Μπορεί να το σβήσει, βέβαια. Μπορεί να μαντουμάρει κανέναν. Μπορεί. Η ζωνάκια θα κάνει όλα αυτό, θα δέρνει όλο τον κόσμο. Η ζωνάκια είναι. Όχι, και θα δούμε. Λοιπόν, το δούμε. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Γούσαναν πολύ τη φωτό που ανεβάσαμε, παιδιά μας. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε και εσάς. Καλημέρα. Τι φωτό ανέβασε, κανένα πισινό πάλι. Αυτή είναι εδώ τη φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι αυτή εδώ. Καλημέρα. Πάλι το ποδήλατο. Ποιο το ποδήλατο ανέβασα, ρε αγόρι μου, γιατί κάτι για το πισινό το μάτι σου. Δεν βλέπει το ποδήλατο. Στο ποδήλατο θα παίζει το μάτι μου, δηλαδή. Α, εντάξει, ναι, πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώ το να. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, εσύ πες μας πως είσαι. Και εγώ πολύ καλά, πολύ καλά. Ο φίλος μου ο Κωστάκης είναι καλά εκεί. Κωστάκης είσαι καλά. Καλά λέω. Καλά είναι, καλά. Λοιπόν, εύχομαι καλή και μεγάλη νίκη στα αδέρφια μας τους Κυπρίους. Συμπονεμένη και μαρτυρική Κύπρο. Αντάτος. Τι ομάδα είναι ο φίλος. Τι ομάδα είμαστε μαζί σας αδέρφια. Μαζί με τους Κύπριους. Τα κουμπαράκια, εμείς τα κουμπαράκια μαζί. Έπεσε. Για τον φίλο που ρωτά, η πόσο ΑΕΚ... χρονών είναι αυτός. Αυτός εδώ 50 ήταν. Αυτός βλέπει, 45, αυτός βλέπει τον Γκάλι στον ύπνο του. Χρες, το είπαμε χρόνια και πολλά. Κάνει μετό. Ναι. Διάρρεια τον πιάνει. Είναι γενιά του Παοξή. Ναι. Που τον Άρη τον έχει, ας πούμε, με τον βιασμό του μπάσκετ. Ναι, ναι. Αν είναι 25 Παοξή, δεν ασχολείται όχι, με τον Άρη. Όχι, είναι μεγάλος. Ο 50 Παοξή ασχολείται με τον Άρη. Ποια.
Πια, έτσι ναι, στο ποδόσφαιρο. Ναι, πενιντάρης. Πενιντάρης. Είχε και τα γενέθλια χθες ο Γκάλης. Χρόνια έγινε, πολλά τον είπαμε. Το Γκάνγκστερ, ναι, το κορυφαίο Έλληνα αθλητή για μένα. Ούτε καν μόνο στο μπάσκετ. Είναι τόπο μιλάμε για Γκάλη. Πότε βγάζει το βιβλίο. Ποιος? Ο φίλος μας. Ο Θεόφιλος. Θα πάω Θεόφιλος τώρα από εβδομάδα να τον βρω εκεί στη Σκοτίνα στο περιπάτο. Πες να καλέσει και τον Γκάλη στα εγγένεια. Θα έρθει. Ο Γκάλη. Λες, λοιπόν, για τον φίλο που ρώτησε, το ψάξαμε. Η ΑΕΚ δεν έχει φτάσει ακόμα τις 10.000, τα 10.000 διαρκείας. Και πολλά είναι, πάνω σε κόσμο. Ναι, όχι, απλά το λέω. Δεν κάνεις διαχείριση. Το έψαξα να το βρω να απαντήσω. Είναι κοντά σε 9.000 η ΑΕΚ ακόμα. Πάμε, πάμε, αργούμε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καλά, γόρι μου, εσύ πες μας τι γίνεται. Ο Κωστής σταμάτησε να κράζει λίγο για το ΠΑΟ και δεν πάμε καλά. Γι' αυτό δεν πάμε καλά, να ξέρετε. Τι δεν πάμε καλά, αφού κερδάμε. Συγγνώμη, πρέπει να κράξω ντε και καλά, εγώ δηλαδή. Όχι, αυτά που είπε. Και άμα είναι καλό το έργο, τι να κράξω, ρε φίλε. Εγώ να κράξω στο στραβό. Δεν μου λες, δεν περίμεναν μέχρι τη Δευτέρα να δουν ποιος θα κληρωθεί για να πάρουν μεταγραφές. Δεν το περίμεναν. Η εταιρεία του ΠΑΟΚ, η εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ, δεν είδε σοβαρά την προοπτική της εισόδου στους ομίλους του Champions League. Βλέπει όμως πάρα πολύ σοβαρά την προοπτική ενός νέου πρωταθλήματος. Εγώ δεν μπορώ να πάω κόντρα σε μια εταιρεία. Δηλαδή τι θα κάνω. Η εταιρεία είναι μια φιλοσοφία. Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία. Δεν δουλεύουν έτσι. Εγώ έχω διαρκές και το δίνω, φίλε. Πήρα στην 6 και το δίνω. Τέλος. Δώσω, γιατί φίλε. Είναι κοροϊδία. Δώσω, είναι πάρα πολλοί που θα το ζητήσουν. Να ξέρεις. Εσύ είσαι μειονότητα. Ζητήσουν, ναι. Είσαι, ναι, είσαι ο ένας και είναι οι άλλοι πολλοί, να ξέρεις. Εντάξει, ναι, αλλά είναι κοροϊδία τώρα. Μία τον Μπράνταρης, μία τον έτσι, μία τον αλλιώς. Φίλε, δεν μου λες η ομάδα δεν σ' αρέσει. Έσπως είναι. Ναι, καλή με δύο προσθήκες, όπως είχαμε πει και συμφωνήσατε κι εσείς. Ναι, θα τις κάνουμε. Ένα αμυντικό χαφ. Ναι. Ένα αμυντικό χαφ. Ξέρεις, δεν γίνονται με ραβδί οι προσθήκες. Πρέπει να συμφωνείς με παίχτη, με μάνατζερ. Κράτα το διαρκείας καμιά 20. Κράτα το διαρκείας, γιατί ρε φίλε μπορεί να το μετανιώσει μετά. Μην μιλάς εμβρασμό. Μην μιλάς εμβρασμό ψυχής. Αυτό σου λέω. Εσύ καταλαβαίνω τώρα, έχεις τρελαθεί, θες τον παίχτη, αλλά η ομάδα είναι ήδη σε καλές ράγες. Δηλαδή μην τρελαίνεσαι. Ναι, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή το συζητάτε και εσύ ότι χρονιά. Ο Μπέρμπεμ τραυματίστηκε Ιανουάριο. Ο Μαουρίσιο μετά από λίγο. Φεύγει ο Κάνιας και ο Σάχοφ, άρα μείον 4 ναι, στον άξονα, έτσι. Ναι. Εσύ τι θα έκανες. Κοίταξε, μείον 4, αλλά ενεργοποιήθηκε. Ωραία. Ο Μίσιτς, επέστρεψε ο Κάτσα και πήρε Αγκούστο. Ο άρα μείον 1. Είναι πιο αργός από το Ραπτόπουλο που είναι τώρα. Δεν είναι ο έτσι. Ο Ραπτόπουλος είναι πιο γρήγορος. Δεν είναι έτσι, εδώ διαφωνούμε. Δεν είναι πιο αργός. Τον είδα χθες, εσύ τον είδες στο Μίσιτς. Εγώ λέω ότι δεν είναι ο παίχτης που μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, αλλά είναι ένα εργαλείο. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ χειρότερος του Σαχόφ. Μία ή άλλη μένα μου φαίνεται. Μία ή άλλη μου φαίνεται. Δηλαδή να τους δούμε. Μιλάμε εμβρασμό ψυχής. Εγώ καταλαβαίνω. Ο Κάτσε πριν 7 χρόνια δεν μας έκανε και μας κάνει τώρα που πάμε Champions League. Ο Κάτσε θα είναι ρεζέρβα της ρεζέρβας ή ρεζέρβα εάν μείνει. Εάν μείνει, πρόσεξε. Όπως το λέω, εάν μείνει. Γι' αυτό σου λέω κράτα το 20 μέρες να δεις και μην τρελαίνεσαι ακόμα και βλέπουμε. Να σε καλά, Παουξάκη μου. Έγινε, να σε καλά. Και παιδιά. Έχουμε αυτό τη ζατήλα μέσα. Βλέπουμε η ομάδα ρολάρι. Πάει καλά. Καλό είναι να υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι απαιτούν. Τους ακούμε όλους. Άμα βγεις στον Καραϊσκάκη σε εκπομπή. Δεν μιλάει κανένας. Okay, να τον κλείσουν, ρε. Ναι, ποιος φορτούνε σας ούλησες. Άμα βγει τώρα ένας στο Ολυμπιακός κάτω στην Αθήνα. Ναι, και πήρε παιδιά με τον Βαλπ. Καλά, πήγαμε, αλλά με τον Βαλπ ένα, ας πούμε, 35 μας δεκάρι δεν βγαίνουμε. Ναι, δεν βγαίνουμε. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά, τον κλείσουν. Θα τον κόψουν. Ναι. Ξέρεις, γιατί θα τον κλείσουν. Γιατί... Για δύο λόγους. Για πες. Είναι φίλοι με τον Μαρινάκη, τον φοβούνται. Α, να τα μας. Εμείς όμως τα λέμε όλα. Έπεσε η Χούντα, πάει το 74. 74 σαν χθες. Ναι. Άντε, καλημέρα, ναι. Έτσι νομίζετε. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Το πάρε μου τι κάνεις. Πού χάθηκες εσύ ρε χαμένο κορμί. Δουλεύει πολύ. Δουλεύει. Λοιπόν, με ρωτάνε Κωστάκη μου ο Συμπέθερος ποιος είναι. Όχι, δεν θα σας πω ποιος μυστικό, είναι. Μυστικό. Από το εξωτικό ήρθε ένας εδώ ένα ταγάρι, μαλλιοτάγαρο έτσι λέγεται. Και μου ρωτάει ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός, γιατί δεν θα σας πούμε εδώ. Δουλεύεις ρε Χαϊβάνη. Χρυσή ράβο έχει. Ωχ, γράδος φέρνουμε. Να τα πεθερικά, αλλά... Μη μιλάς Νικολάκη. Δεν χρειάζεται να κλείσεις το χωρίς, κλείστε τίποτα. Ό,τι θέλει ο Κωστάκη θα ρωτάει εμένα. Γιατί το ξέρω από μικρό παιδί. Ωχ, το φίλε. Την πάτσα. Αλλά δεν ήξερα ότι... Φεσοχώς. Πλάκες χρυσού. Χρυσού, ναι. Χάζατε παπέλε, τελώς φάση. Ναι. Πας στο χρυσό, τα ρίχνεις μέσα. Άκου. Και λιώνεις την πλάκα. Λιώνει και βγάζει πλάκα. Λιώνεις το χρυσό και βγάζει πλάκα. Κουστάκι μου, δικό μου αγόριο. Άκου, ποτζόρνα. Βγήκε ποτζόρνα. Καλή μου, το κάνει.
Κύριε το μαρσάρισμα είναι. Λοιπόν, πες στον Γκρινιάρη λέει ότι θα είχαμε πάρει χάφα από αρχές Ιούλη, αλλά ο Λουτσέσκου μας συνέκανε και αναθεωρήσαμε. Να μην νομίζουν ότι γίνονται όλα αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτοί οι τύποι είναι που γκρινιάζουν και όταν τα σκάσει ο Σαββίδης βγαίνουν και λένε ότι το πιάσανε και κορόιδο. Γι' αυτό λέμε, εντάξει, okay, παιδιά, λίγο χαλαρώσε. Άμα τα δώσει τα λεφτά πολλά που να αυτό τον παίχτη. Καλά πήγε στη μήνυση εκπομπή. Παλιά. Παλιά. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Ναι, ναι. Έλα, τον Κορδελιό. Εξωτικό. Γιατί αυτό που ήταν προ λίγο από το Τριάδι ήτανε. Ναι, ναι, ναι. Άλλη μπάντα πιάσαμε. Καταλαβαίνεις τώρα πώς βλέπεις. Πήγε Πανσεραϊκός, Καλαμαριά. Σαν μύγες τους βλέπεις, φίλε, το ξέρω. Ω, Τριάδι, δεν τρέπεται που το λέει το Τριάδι. Καταλαβαίνεις. Ραπ, μεγάλη μπάλα, ρε φίλε. Αυτός ο Παπαδόπουλος το 25 τι έπαθε. Τι να πάθει, ρε φίλε. Τι να πάθει. Τι θες να πάθει. Προβλέψιμο ήταν αυτό, φίλε. Σε υψηλό τρόπο. Εγώ τώρα στον Παπαδόπουλο, στο Παπαδόπουλο το πρόβλεψα. Ξέρεις ποιον φοβάμαι τώρα. Τον Ιντέγε, ρε φίλε, φοβάμαι. Τον Ιντέγε, τον έχει βάλει στο στόμα, ναι. Τον Ιντέγε. Νομίζω θα είναι έξυπνος ο Ιντέγε και δεν θα κάνει τρελά σπριντ. Τον Ιντέγε φοβάμαι. Αυτό δεν είναι καντεμιά. Κούρξες πολύ καλά. Τώρα ο άλλος πλησιάζει τα 40 και... Ναι, ναι, ναι. Όχι για τον Αβραάμ δεν είναι καντεμιά, όντως. Ναι, ναι. Άσε τώρα και τώρα οι Ολυμπιακοί τι μας λένε να πούμε. Ρε Αργιανή, τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε Αργιανή. 7 μήνες κάνετε να κάνετε όσα κάνει η διαρκεία σου πάω σε 4 ώρες. Όχι, όχι. Κάτσε, ρε. Ήθελα και το είπα εγώ να κάνω λίγο ίντριγκα εδώ με σένα. Τώρα το πήρανε. Κάτσε, ρε. Τι έγινε, ρε. Όχι, όχι, πέσα στο Βαραγιάννη αύριο. Τι να πει και το παιδί αυτό, λέει. Εντάξει, είναι απόλυτη. Δεν περίμενε σε 3 ώρες. Να του, να του, να του, να του. Να του, να του ήρθε. Ήρθε Βαραγιάννη. Βαραγιάννη, τι έγινε. Αν ήμουν αίτητο δαμπλούχο πάνω από 40 λεπτά δεν θα έκανα για σοβαρά. Να τι απάντηση πληρωμένη. 40 λεπτάκια. Ναι. Τραγούδα και έρχεται. Λοιπόν, ευτυχώς δεν πήραμε τον Μπράνταριτς. Γιατί, θες το κτίνος, θες το The Rock. Μ' αρέσει το είδες τα βιντεάκια και τον έβλεπες και γρήγορο. Πού ρε τον είδες γρήγορο. Ποιον. Τον Μπράνταριτς, κάτι τέτοια λέει. Μια χαρά ταχύτητα. Πήγα, έκατσα και... Με έβαλε στην πρίζα, με έβαλε στην πρίζα και έκατσα και είδα 2 ώρες τον Μπράνταριτς. Εγώ δεν είδα πουθενά, δεν είδα πουθενά να είναι αργός. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ένα τρίλεπτο κάτσε δε στον Μπράνταριτς. Τον είδε, βρε, τον είδε, τον είδε. Φύγε, φύγε, ξεκινάει. Πάμε, πάμε, Κορδελιό. Πάμε. Δύο πράγματα δεν θα γίνουν ποτέ στον κόσμο. Ο Χριστός στο Ρίο να κλείσει τα χέρια και ο Παοξής να σταματήσει τη φροντίδα. Για Champions League να και Champions League να πάρει, θα γκρινιάζει γιατί δεν το πήρε αίτητος. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ο Παοξής θα γκρινιάζει. Και Champions League να πάρουν, θα βγει την επόμενη μέρα κάποιο και θα πει μωρέ, τι κάναμε. Θα βγει. Δεν υπάρχουν, όχι. Τι δεν υπάρχουν. Ότι θέλει το καλύτερο αυτό ο προηγούμενο, άστονα να το θέλει. Ναι, εντάξει, okay. Μην κάνει σαν του γάβρου κάτω που του κλείνουν. Όχι, εμεί σου αφήνουμε. Άστονα. Αλλά όμω πάλι εδώ πέρα θα πρέπει να καταλάβει και αυτό που κάνει την κριτική του. Εγώ λέω μαζί του ότι υπάρχουν και κάποιοι παράμετροι. Δεν τι εξετάζει. Βρέα στην Αβάντα τώρα δεν εξετάζει. Α, στην Αβάντα. Αργήσατε στις μεταγραφές. Το ξέρεις κι εσύ. Αργήσατε. Δεν είχαμε κλεισμένους παίχτες αν δεν έφευγε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ξέρατε ένα μήνα πριν. Όχι, δεν το ξέρατε. Ξέρατε. Με τον Κακάτσι μαζί μας τώρα μην με βγάλετε. Εσύ σε παραμύθια σε τώρα ο Κακάτσι. Δεν παραμύθια κανένα. Εκεί ήμασταν. Γιος του Βασίλη την περιμένει. Να μην σε παραμύθια τώρα. Μα ευνηδίασε λεβράδι μας πήρε. Δηλαδή σε είπε ο Κακάτσι ο Μάγκης ότι τον προπονητή αυτόν 2 μέρες τον πήρα τα τηλέφωνο και έκλεισε την τρίτη μέρα. Δεν το είπα εγώ. Και ο Γκαγκάτς το είπε. Το Μάριο Μπράγκο δημόσια το είπε. Βρεάς, τι είπε ο Μάριο Μπράγκο τώρα. Τι είπε ο Μάριο Μπράγκο. Ο Μάριο Μπράγκο δημόσια και το είπε. Και ο Κούρκουλος έλεγε στους εργάτες. Καλά, ο Κούρκουλος ταινίες γύριζε. Είμαι μαζί σας και τα έπαιρνα από τον Κατράκη να πούμε. Πάμε, προχθές καλημέρα. Το είδα το έργο τώρα. Το είδες πάλι. Το είδα τι. Καλημέρα, φίλε. Βιργινία Ρίχτερ. Καλώς τον. Μάλιστα. Καλημέρα, εγώ. Είπε ο Μπράγκο. Καλημέρα. Έλα γόρι μου, καλημέρα. Για ετονίκηδες τώρα αυτοί σε βρήκανε σένα τώρα και πάμε, σε είπαν. Πάμε βρε να ακούσουμε το ακροατήριο. Πάμε βρε έφτιαξε σενάρια πάλι. Έπλασε ένα μήνα, ένα μήνα μάλλον ο Κοντός με τον Ρουμάνο για τον Ζίβκοβιτς και εσύ το είδες ότι σε είπε ο Γκαγκάτσης να πούμε. Ότι μαλώνουνε δεν σημαίνει ότι φεύγουνε και εμείς μπορεί να εδώ να έχουμε αντιδικία λέω τώρα. Τι σημαίνει να φύγουμε. Είχα ποτέ αντιδικία. Βρε, παράδειγμα. Τι αντιδικία να. Καλημέρα, έλα φίλε. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Μάλιστα. Ωραία η εκπομπή σας. Ευχαριστώ για την παρέα την πρωινή. Υπέροχος. Καλώς. Είδα χθες το φιλικό του ΠΑΟΚ, είδα και τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Το πρώτο ήταν ότι υπήρξε μια ανακούφιση γιατί η Άντερλεχτ ήταν η πρώτη ομάδα από αυτές που παίξαμε φιλικά, η οποία μπορείς να πεις ότι καλά είναι μεγαλύτερη γενικά ομάδα από εμάς, αλλά ήταν ομάδα η οποία μπορούσε να μας πιέσει. Ναι. Και είδαμε ότι δεν υπήρχε αφέλεια να πάμε να πιέζουμε ψηλά και να τρώμε εμείς τις αντεπιθέσεις. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι αυτό. Γιατί να κάνεις. Πορέα τα λες. Γιατί να κάνεις pressing
όταν έχει τέτοια μετάβαση από την άμυνα στην επίδεση. Σωστά. Και στον χώρο, για ποιο λόγο. Έξω ομάδες, Φερέρα. Οι ομάδες οι οποίες κάνουν pressing είναι αυτές που δεν μπορούν να δημιουργήσουν από πίσω. Ναι. Βέβαια, φίλε, ναι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Κάναμε εμείς pressing όταν αυτοί προσπαθούσαν να παίξουμε τον τερματοφύλακα. Ναι, ναι, εκεί ψηλά κάναμε, ενίοτε, ναι, ναι, ναι. Και αυτό εμείς αποδεικνύεται ότι δεν το έχουμε. Δηλαδή ναι. Αυτή την μπάλα την περνούσανε. Όταν θα κάνεις τώρα με τον Μπέλκα και τον Μπίσεσβαρ pressing. Χαρά που είναι τον Μπίσεσβαρ, μην τον κοροδεύει. Έσαιρε το του φύγηκα ισχύω. Πάντως φίλε, γιατί εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα, η Άντερλεχτ δεν έπαιζε με την καλή της ενδεκάδα, είχε μεικτή ενδεκάδα. Εντάξει. Όχι, όλα τα λέμε. Αυτό δεν το ξέρω. Το ξέρω εγώ, το ξέρω εγώ. Η Άντερλεχτ είχε μεικτή ενδεκάδα, δηλαδή είχε 6 βασικούς και 5 από τις ρεζέρβες της. Εντάξει, τώρα εμείς υπολογίζουμε ότι θα παίξουμε μια ομάδα η οποία είναι μια κλάση τουλάχιστον πάνω από την Άντερλεχτ. Σωστά μιλάς. Μιλώντας για τον Άγιαξ. Σωστά μιλάς, ναι. Από εκεί και πέρα. Στη φάση της άμυνας όταν βλέπαμε το Μάτος, στην ουσία σαν τρίτο στόπερ εμένα μου φαίνονταν, δεν ανέβηκε καθόλου. Ναι, λίγα πράγματα ο Μάτος θα τον αγαπήσει τον προπονητή τον καινούριο, κανένα δυο θα τον κουράζει. Συμβόλαιο ακόμη θα πάρει. Δεν θα τον κουράζει, ναι, δεν θα τον κουράζει. Διότι είναι τέτοιο. Γιατί λέτε ρε τώρα ανοησίες. Ο Μάτος από μόνος του είναι προπονητής του εαυτού του. Ναι, αυτό λέμε. Τι δεν τον ανέβασε. Και ο προπονητής δεν το δίνει από εκείνη την πλευρά. Πάει από την αριστερή συνήθω. Ποιο ανέβασε τον Γιαννούλη. Τι θα κάνει με τον Γιαννούλη. Δηλαδή, γιατί άμα είσαι 0-0, ξέρω εγώ. Ναι, ο Γιαννούλης. Ξέρεις τι ανεβάσματα έκανε ο Γιαννούλης. Είσαι 0-0 ναι. Με τον Πανιόνιο. Θα βγουν όλοι μπροστά σου. Ποιο θα βγάλεις τον Γιαννούλη. Ο Πασχαλάκης θα βγει. Άστα ρε τώρα. Θα κρατήσεις το Μάτος πίσω ή τον Γιαννούλη μόνο. Έχει το χάρισμα να μπορεί να κόβει και εσωτερικά. Τον έχουμε δει όταν τα παιχνίδια γίνονται. Κοιτάξτε παιδιά, αυτά που κάνουν οι προπονητές στην Α1 Θεσσαλονίκης. Μην το λέτε σαν καινοτομία στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καινοτομία. Αυτά που κάνουν τώρα η Α1 στη Θεσσαλονίκη που ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ και ο άλλος κάθεται. Μην το λέτε σαν καινοτομία. Μας τρελάνετε τώρα πρωί-πρωί. Το θέμα είναι τα ανεβάσματα από όπου θα γίνουν. Αν θα γίνουν πιο προς το κέντρο ή αν θα είναι κολλημένο στη γραμμή. Σωστό, αυτό λέμε. Λοιπόν, την κίνηση αν την κάνει. Να σε καλά, φίλε, πρέπει να πάμε και σε άλλο κόσμο. Ένα θέμα μόνο για τον Γιαννούλη που είπε. Γρήγορα. Ο Γιαννούλης, έτσι, επειδή έχει αμυντική αδυναμία, έτσι πήρε μέτρα ψηλά. Και μπορεί να κρυφτεί αυτό το πράγμα ενδεχομένως. Και γι' αυτό θέλει και αμυντικό χαφ. Δυνατό να κάνει καλύψεις. Και να συγκλίνει από τα αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Να συγκλίνει από τα αριστερά. Αυτός ο μαύρος που τρώει τρεις ανθρώπους. Καλή σύγκληση να πούμε. Θα κάνει, δεν θα κάνει. Έτσι λέμε. Κάνει δουλειά του. Πλάγια βήματα έχει. Αυτός κόβει και με ντάμα και με παπά. Πόσα εκατομμύρια κάνει αυτός. Πάει. 4 εκατομμύρια. Άμα δεν είναι 4 εκατομμύρια πρέπει να τρώει και τον επόπτη. Να τον τρώει. Στα πλάινα βήματα να μην φάει και κανένα οπαδός Κερκίδας που μου το πάσεις. Άμα είναι 4 εκατομμύρια. Εντάξει. Α, μπράβο. Τι γίνεται με τον εσύ, παιδιά, σήμερα θα περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Έτσι, γιατί ήδη καθυστέρησε μια μέρα ακόμα το θέμα. Μην γίνει και αυτό. Τι γίνει και αυτό Κοεντράο. Μην γίνει LCD να πούμε. Α, να μπράβο. Ναι. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώ το να. Καλή εκπομπή να έχετε, παιδιά. Να σε καλά, τι καλή εκπομπή να έχουμε, ρε φίλε. Σε 3 λεπτά τελειώνουμε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ρε φιλαράκο, τι άλλο να σε πάω, κάτι χειρότερο. Όχι, όχι, μην πει χειρότερα πράγματα. Μην λες χειρότερα, σε βλέπω είσαι και βαρύ. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Κοιτάξτε. Συγχαρητήρια, καταρχήν στην εκπομπή, τέλο πάντων το είπα αυτό, σα εγώ καθημερινά. Συγχαρητήρια στην Προεδράρα μα. Στην Προεδράρα. Φίλε, αιρέο είσαι. Όχι. Όχι, όχι. Στην Προεδράρα μα, ξέρει τι αιρέο το λέμε. Από πού είσαι, γιατί κοντά θα είσαι. Όχι, εγώ λέω ότι είναι από Αλβανία. Ο δικός μας είναι. Έδεσα είμαι από την Έδεσα. Έδεσα, εντάξει. Έδεσα. Πάνω, ναι, ωραία είναι η Έδεσα. Έχει καταράκτες. Σε έκανε ο Χίτλερ τους καταράκτες. Ναι. Για πάμε, έλα, ναι. Σε έλα πάλι καρέ μου, έλα. Συγχαρητήρια στον πέστη προεδράρα μας, όπως το είπα, ή πρόεδρος έτσι, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι αυτή, εντάξει, τέλος πάντων, εγώ δεν έχω δικαίωμα να σχολιάσω το ΠΑΟΚ, δεν μ' αρέσει αυτός, δεν μ' αρέσει εκείνο. Να πάμε, τον αγαπάμε, να πάρουμε το εισιτήριό μας, να πάμε να τον δούμε. Αγνώσε πάντα, το ΠΑΟΚ. Εγώ δεν έχω τη δύναμη ούτε 1000 ευρώ να βάλω στο ΠΑΟΚ. Ο κύριος Αβίδες εδώ μας έχει ξεπληρώσει το ολόκληρο ΠΑΟΚ, μας έχει δώσει 100 εκατομμύρια, μας φέρει υπέρ. Δεν έχω δικαίωμα να πω αυτό, μύρια, γκρίνια, γιατί ρε συμπαιδιά να πούμε, γιατί τόση γκρίνια να πούμε. Να τους. Ωραίος. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, είδες. Να σε καλά. Να σε καλά. Το καφέ μου, περιμένω να γίνουν μεταγραφές. Να γουστάρω, να πάρω το λεφορείο, τα μάτια να πάω να λεφορείο. Το πάω και να τον να το πάω και να γουστάρω. Ο άνθρωπος βάζει τόσα εκατομμύρια. Καλώς. Δεν με κάνει αγνώσεις. Ο τάδε, δεν με κάνει ο τάδε. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ρε. Του κύριου Ραπτόπουλου η δουλειά και του κύριου. Συγγνώμη, Χρήστος είσαι. Νίκος. Έλα, ρε Νίκο. Και ναι. Του Νίκου είναι η δουλειά στο ράδιο, στο μικρόφωνο εκεί. Ναι. Τα τατάνα τα λένε. Εμένα η δουλειά μου άλλη να είναι αγρότη. Δεν έχω δικαίωμα να σχολιάζω να τρέσει. Εδώ δεν έχουμε να πάω. Τέλος πάντων, τώρα τι να πω. Παστέλι δεν έχουμε να πάρω. Ωραία. Δεν έχω, δεν. Τα λέμε δε σε, ήσουν ωραίος. Συνετός. Αγνός ο παδός. Συνετός.
όρος. Λιτός. Ταπεινός. Ταπεινός. Ναι. Σου λέει εγώ τη δουλίτσα μου, ο Πάοκ έχει άλλους να κάνω. Ο Πάοκ έχει άλλο. Πάμε, καλημέρα, ναι. Τελευταίος για σήμερα. Έχουμε, όχι, έχουμε δύο ακόμα. Έλα, μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Καλώς ο να. Καλώς ο φίλο. Τι έγινε, κάτι πάτησες και δεν σε ακούμε. Α, δεν ξέρω. Τώρα καλά. Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν παοκτσάκια τα οποία σκοτώνονται για αδιαρκείας. Ισχύει αυτό. Ωραία. Θα παρακαλούσα τον φίλο να δώσει το διαρκείας το σύντομότερο δυνατό. Έτσι. Κακώς το πήρε. Χωρίς καπέλο δηλαδή. Βρε, εδώ σκοτώνονται, σου λέω. Αυτός είναι για κανένα τελικό και να το πάρεις καπέλο κανένα δυο ενίκια. Έτσι. Άσερε τώρα. Πολύ ωραίος ο φίλος. Ναι, βγήκε ένας άνθρωπος να ζητήσει κάτι παραπάνω και γίνατε γάβρι τώρα. Είναι δυνατόν, λέει, πήρα διαρκείας και δεν το θέλω επειδή πήρε ένα παίχτη. Εντάξει. Δεν γίνονται αυτά. Είπε ότι θα δώσει και το διαρκεί γιατί ο Πάκο έχασε το σιαμπάνι. Έλατε. Να μην με το σιαμπάνι ας πούμε. Έλατε, έλος. Λοιπόν, σε χρονιά που ο Πάκο έχει κάνει ρεκόρ διαρκείας ήδη, 21.700 έχει καταγραφεί, 21.100 ήταν με τον Ζαγοράκι. Έτσι, πάει εκεί το ρεκόρ. Το αναμενόμενο. Εμένα αυτό δεν μου λέει κάτι. Ναι. Κάτι ο κόσμος του Πάκου δεν έχει να αποδείξει κάτι. Σωστά. Απλά αυτό, επειδή υπάρχουν παοκτσάδες τα οποία σκοτώνονται, καλά να δώσει και να μην διεκδικήσει και ούτε εισιτήριο κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Καταλαμβάνει θέση στο γήπεδο και είναι αδικία. Δεν αξίζει πραγματικά να. Ούτε στο γήπεδο να είναι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Ναι, είναι πολύ γκρινιάρδες κάποιοι. Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι παοξής, αλλά είναι πολύ μύρλα και μιζέρια. Όταν, ναι. Όταν δίνεις 150-200 ευρώ για να πάρεις κάτι και το στερείς από κάποιον οπαδό και μετά το πουλάς. Ναι. Γιατί δεν σ' αρέσει ο Μίσιτς ή θέλεις ένα παίχτη κάπου να αλλάξει τα ματάκια σου. Αγόρι μου, άστο ασχολείται. Ή καλά, άλλαξε ομάδα ή κάνει ασχολείται με κάποιο άλλο επάγγελμα. Βάζει το προσωπικό του εγώ πάνω από την ομάδα. Σου λέει εγώ είμαι προπονητής, πρόεδρος, τεχνικός διευθυντής. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, μειοψηφία είναι, ας το ανοιχτούμε. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι πέρασε. Ό,τι ακούσαμε. Ακούσαμε ότι ο Σαββίδης δεν πληρώνει το Open. Ακούσαμε για τον Ουάρντα, για το FFC, αυτό πώς το λένε, για την UEFA. Ναι. Για το Σιαμπάνι, ότι ο Κάνιας ήταν ο άξονας και το Α και το Μέγα στο ΠΑΟΚ. Ξαφνικά. Και το Κάνιας δεν ξεκινούν ξαφνικά. Ναι. Ωραία. Η μπάλα ξαναρχίζει. Ο ΠΑΟΚ θα ξαναχάσει με κοινά κυβέρνηση. Και θα περιμένουμε του χρόνου το καλοκαίρι τώρα να μας πείτε ότι ο Ρογιάκης χωρίζει με την κοπέλα του, ότι έχει πέσει σε κατάσταση. Ναι, ρε φίλε. Ο Σαββίδης σκέφτεται να πουλήσει το ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε. Τα είπες όλα ωραία, ρε φίλε. Τα είπες όλα ωραία. Πλέον είπαμε, οι αντιπάοκ πανηγυρίζουν και για τις κακές του κληρώσεις, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Πλέον. Αφήστε τους να μιλήσουν. Ναι, τους αφήνουμε όλους. Όλους δεν τους αφήσαμε να μιλήσουν. Μην έχετε τη χούντα των Αθηναϊκών μέσων. Όλους τους αφήνουμε και λένε την άποψή τους. Απλά εγώ ταυτίζομαι με τον τελευταίο φίλο που έχει. Αυτό, ναι. Λοιπόν, βλέπεις το γήπεδο. Δες τι που έχουν μείνει στηρία, έχουν μείνει μόνο δίπλα στα δημοσιογραφικά μερικά και ένα κουτάκι άδειο χαμηλά κάτω στην ένα. Ο Λοβάρης θα τα πάρει αυτά. Τα πάρει ο Λοβάρης, καθαρίσει, ε. Τα δώσει. Μπρούκλης, έτσι. Λοιπόν, κατεβάζουμε ιστορία, Κωνσταντίνε, ωραία περάσαμε και σήμερα. Σ' άρεσε. Έλιο Βασίλεμα, είχαμε αναλύσεις, μπαλίτσα, ΠΑΟΚ, μεταγραφές, ωραία πράγματα. Είχαμε και λελίδι απέναντι στην ρύθμιση των ήχων. Κάπου εδώ κατεβάζουμε ιστορία, φίλες και φίλοι. Αμέσως τώρα έρχεται Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται το να. Ποιο? Το παγό. Α, το είπε εσύ, ναι. Αυτό είναι το δικό σου, το δίλεπτο. Και αμέσως μετά το πούμα από την μακρινή Βραζιλία, από το Μανάους μέσα, από την Γκοϊάνα, τα βάθη του Αμαζονίου, Γιάννης Πάγκος με Γιώργο Ζαΐρη, που θα μας ενημερώσει για το National Geographic εκεί της, του Βελγίου. Καλό μπούζο να έχουμε με τον Κωστή το μεσημέρι, μαζί το βροδάκι, απογευματάκι, λίγο μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.